Αν ένας στους 5 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του Αντιφώνου στο YouTube θελήσει να συμβάλλει με 1 ευρώ το μήνα για να στηρίξει το εγχείρημά μας, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό κανάλι που θα φιλοξενεί εκπομπές και ντοκιμαντέρ σημερινών αλλά και παλαιότερων δημιουργών. Λοιπόν, την ευχή σας. Γρηγόριος ο Παλαμάς. Η οικογένεια Παλαμά είναι μια πολύ μεγάλη οικογένεια στην Κωνσταντινούπολη. Το επώνυμό της διασώζεται μέχρι και σήμερα. Και ξέρετε και ότι ο Κωστής Παλαμά, αλλά έχετε ακούσει, και ο Κωστής Παλαμάς θεωρείται ότι είναι από αυτή την οικογένεια των Παλαμάδων. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, θα σας πω μέσα από μια ομιλία που έχει κάνει ο ίδιος για τον εαυτό του, για το σώι του τέλος πάντων, θα σας διαβάσω από εκεί μερικά πράγματα που είναι στη Φιλοκαλία γραμμένο, όπου εκεί θα δείτε μερικά τι ήταν ο πατέρας του. Και αν ο πατέρας ήταν τόσο Άγιος, φανταστείτε πώς κατάφερε να αναστήσει τα παιδιά του, πολύτεκνη οικογένεια έκανε και η μάνα του αγίασε και τα αδέρφια του αγιάσανε και ο ίδιος ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς αγίασε και ο πατέρας του θεωρείται από τους Αγίους της Εκκλησίας. Σήμερα στην εκκλησία που ήρθατε ακούστηκε ένα Ευαγγέλιο. Να ξέρετε, οι Άγιοι αυτοί γράψανε για ό,τι μπορούσε να φανταστεί σε όλα τα κείμενα της Εκκλησίας, σε όλα τους Αποστόλους, σε όλα τα Ευαγγέλια έχουν γράψει ερμηνείες. Αρχίζοντας από το Μέγα Χρυσόστομο και προχωρώντας μέχρι και μέχρι και τον Νικόδημο τον Αγιορείτη, μέχρι και τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό και συγχρόνως ο Άγιος Νεκτάριος από τους τελευταίους που έγραψε πολλά κείμενα πάνω στα πατερικά. Λοιπόν, Γρηγόριος. Εν αυτή η μέρα, Κυριακή Δευτέρα των Νηστειών, μνήμη επιτελούμε του Εναγής Πατρός Σιμών Γρηγορίου του Θαυματουργού. Θαυματουργός, όχι απλώς Γρηγόριος ο Ορθόδοξος, Θαυματουργός. Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, διαπρέψαντος εν έτη από Χριστού 1300-1400. Έχει μεγάλη σημασία και αυτό. Ο Γρηγόριος λοιπόν, ο πατέρας του είχε μεγάλη ικανότητα και είχε βοηθήσει τον Ανδρόνικο τον Παλαιολόγο. Άρα βλέπετε ότι τα χρόνια αυτά είχε ανεβεί πάνω στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης αυτή η καημένη οικογένεια με την οποία έκλεισε όλη η βασιλεία 1000 ετών με τον τελευταίο Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνος άνοιξε, Κωνσταντίνος έκλεισε την βασιλεία αυτή. Και αυτός ο Γρηγόριος μετά το θάνατο του πατέρα του, του Κωνσταντίνου, παρεδόθηκε σε πολύ εξαιρετικούς δασκάλους. Ο Αυτοκράτορας αγαπούσε τον πατέρα του, άρα βοήθησε να σπουδάσει και τα παιδιά. Και αφού έμαθε τα πάντα, έκαμε συνεχώς προσευχή απέναντι της κυρίας Θεοτόκου, αλλά δεν καταλάβαινε τίποτα. Γρή. Είναι κάτι παιδιά. Τώρα τελευταία, όπως ξέρετε, έχει αυξηθεί πάνω πολύ αυτό το πράγμα, το δέπι. Είχε δέπι. Δέπι είχε ο Άγιος. Ξέρετε, δέπι. Δεν καταλάβαινε τι διάβαζε. Τα διάβαζε. Το μυαλό του έφυγε. Και τι κάνει, λέει, δεν πειράζει, θα πάω στην Παναγία. Θα πάω στην Παναγία. Και προσέπεσε στην Θεοτόκο και της λέει, Κυρία, σε παρακαλώ, βοήθησε με να αποστηθίζω αυτά που διαβάζω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι διαβάζω. Διαβάζω, αλλά δεν καταλαβαίνω. Και ένας άλλος Άγιος ήταν έτσι, στη Ρωσία. Αυτός ανέβηκε πάνω σε ένα δέντρο και παρακάλεγε τον Θεό και έλεγε, θα ανεβώ σε ένα δέντρο, γιατί όσο πιο ψηλά ανεβαίνω, τόσο πιο εύκολα μ' ακούς, είπε στο Θεό. Και του χάρισε ο Θεός, ενώ είχε διάσπαση του νοός του, διάσπαση της προσωπικότητας. Άρα λοιπόν, όποιος έχει κάποιο παιδάκι που έχει αυτές τις δυσκολίες, ας προσεύχεται στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, να προσεύχεται αυτό στην Παναγία, να δεθεί αυτή η ευλογία. Δεν μπορούσε να κατανοήσει κανένα από τα μαθήματά του. Και μετά από την ευλογία που πήρε από τη Θεοτόκο, είχε τόσο προκοπεί στη σοφία και στις υποθέσεις της βασιλείας και τον είχαν για πολύ υψηλά πράγματα. Όμως αυτός είχε μία μανία. Μόλις έβλεπε καλογέρους και ερχόντουσαν από το Άγιον Όρος, πήγαινε καθόταν κοντά τους και έλεγε, τι είσαι, λέει καλογέρος. Από πού είσαι, λέει, από τον Άθωνα. Αχ, πώς είναι ο Άθωνας. Όλο ρωτούσε, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος, όταν ήρθαν οι Πέρσες και να δουν τον πατέρα του και έλειπε ο Φίλιππος και κάθισε το παιδί σε ένα θρόνο πάνω και τους υποδέχθηκε αυτός. Και άρχισε και τους ρώταγε, πώς είναι η Περσία, πόσο δρόμο θέλουμε από εδώ μέχρι τα Σούσα, πόσες μέρες κάνει να πάει κανείς με άμαξα, πόσες μέρες. Και του λένε αυτοί, λέει, τι θέλεις. Λέει, γιατί θέλω να έρθω, τους είπε. Από τότε, 12 χρόνια παιδί, τους είπε. Γιατί θέλω να, μάλιστα τα πόδια του δεν φτάνανε να καθίσει. Λοιπόν, έτσι κι αυτός. Ερώταγε τους αγιορείτες ενώ ήταν μικρός και του λένε, τι θέλεις, λέει, γιατί ρωτάς.
Λέει, γιατί θέλω να έρθω. Και πραγματικά έφυγε και ενώ είχε όλες τις εξουσίες, όλες τις δόξες, πήγε, πού πήγε πρώτα, στο βατοπέδι. Αυτό το βατοπέδι είναι, καταλάβατε τώρα, η μεγίστη. Όλες οι μονές είναι μεγάλες, το βατοπέδι είναι η μεγίστη μονή του βατοπεδίου. Εκεί επήγε λοιπόν στην αρχή και έμεινε εκεί πέρα, διότι εκεί βρήκε έναν πολύ νυπτικό άνθρωπο του Θεού και έκατσε πολλά χρόνια σε αυτό το γέροντά του κτλ. Και εκεί προσευχόταν συνέχεια και επειδή έλεγε τι προσευχή να λέω στο Θεό. Ήταν και έλεγε, φώναζε στο Θεό και έλεγε φώτισό μου το σκότος. Δεν έλεγε τίποτε άλλη προσευχή. Φώτισό μου το σκότος. Φώτισέ μου το σκοτάδι μου, Θεέ. Φώτισέ μου το σκοτάδι μου. Φέστησέ μου το σκοτάδι μου που δεν ξέρω ποιος είναι. Φώτισέ μου το σκοτάδι μου που δεν ξέρω τι να κάνω. Φέτησέ μου το σκοτάδι μου που πώς να προσευχηθώ. Φώτισέ μου το σκοτάδι μου, Κύριε, να δω τη σχέση μου με σένα, πώς θα την καλλιεργήσουμε στην ψυχή μου. Φώτισε μου το σκότος, το έκανα όλο μαζί και φώτισε. Πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, γύριζε μέσα στο, εκεί στο βατοπεδίο τα μέρη, στο Λιονόρο, σε κάτι σπηλιές και τα λοιπά. Σήμερα είδα τον βατοπεδινό και είχε πάει εκεί πέρα στη σπηλιά αυτή, σε αυτό το μέρος που έχει, πώς θα λένε, που έχει αθληθεί ο Άγιος, που είναι κάτι γκρεμά. Και εκεί πέρα είχε πάει και κάνανε όλοι έναν σπηλινό, νομίζω. Λοιπόν, και προσευχόντουσαν εκεί, σε αυτό το μέρος που ασκήτεψε αυτό. Και φώναζε φώτισό μου το σκότος. Και επειδή. Όταν ζητάς από τον Θεό κάτι και δεν έχεις ιδιοτέλεια, έχεις αφήσει τον εαυτό στον Θεό, μετά από 7 χρόνια, μένει και λίγο, 7 χρόνια να ζητάς φώτισό μου το σκότος, 7 χρόνια, δεν είναι λίγο. Λοιπόν, γιατί εσύ το θέλεις σήμερα, τώρα, δεν γίνεται έτσι, 7 χρόνια, νηστεία, προσευχή και τα λοιπά. Και το γέροντα, και η υπακοή και αυτά όλα. Και μετά από 7 χρόνια παρουσιάζεται ένας γέρος, ωραίος γέρος, καλός, ωραίος έτσι, καραφλούλης, με τα γυνάκια και τα λοιπά. Και του λέει, τι θέλεις, λέει, γιατί φωνάζεις συνέχεια, τι ζητάς συνέχεια και λες φώτισο το σκότος. Πήρες τα αυτιά της Παναγίας, ζάλισες την Παναγία με το να λες φώτισο όλο το σκότος. Λέει αυτός, εγώ λέει δεν παρακαλούσα την Παναγία, εγώ το έλεγα στο Θεό φώτισο όλο το σκότος. Δεν πάει τίποτα στο Θεό αν δεν περάσει από την Παναγία, του λέει. Αμέσως έχει την πρώτη αποκάλυψη. Όλοι το ζούνε αυτό. Όλοι οι Άγιοι το έχουν αυτό. Αλλά του είπε αυτός και για να έχουμε καλό ρώτημα, λέει: εσύ ποιος είσαι? Είμαι ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Και του φανερώθηκε γέρος. Ενώ εσείς ξέρετε ότι όλοι ξέρουμε τον Γιάννη τον Θεολόγο που κάθισε κάτω από τη Σταύρωση του Χριστού και ήταν ένα νεαρό παλικάρι. Όμως αυτός πήγε πολλά στα χρόνια, 115-120 χρονών πέθανε και ήταν γέρος και γι' αυτό παρουσιάστηκε με τη μορφή. Ως γέροντας του παρουσιάστηκε και του λέει ότι η δέσποινα των απάντων διαμέσου εμού του δούλου της ορίζει ότι εγώ θέλω σου είμαι βοηθός. Δηλαδή λέει η Παναγία ότι στέλνει εμένα από εδώ και πέρα τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο να σου είμαι βοηθός μαζί με τη Θεοτόκο. Ο δε Γρηγόριος τον ερώτησε και πού έχει να με βοηθήσει η μητέρα του Κυρίου μου, σε αυτή τη ζωή ή στην άλλη τη ζωή. Απεκρίθη ο Θεολόγος και εις την παρούσα ζωή και εις την μέλουσα. Ταύτα δε υπόν, μέχρι εδώ είναι καλά. Μίλησε με τον Άγιο και τα λοιπά. Εδώ είναι το αποτέλεσμα. Ποιο είναι? Μετά δε από αυτά λέει πληρώσα στην καρδία του Γρηγορίου με άρρητον εφροσύνη για τα υπόσχεσεις της Θεοτόκου. Έγινε άφαντος, χάθηκε, αλλά πήρε την πρώτη υπόσχεση ότι θα με έχεις αρρωγό και βοηθώ και σε αυτήν τη ζωή και στην άλλη τη ζωή. Κάθισε στο βατοπέδι άλλα 3 χρόνια και εκοιμήθη ο γέροντάς του. Α, λέει, αφού έχασα τον γέροντα, τώρα πρέπει να πάω σε άλλο μοναστήρι να βρω πάλι γέροντα. Ενώ είχαν περάσει 10 χρόνια και ενώ είχε παρουσιαστεί ο Ιωάννης ο Θεολόγος και ενώ του είχε πει η Παναγία θα σε καθοδηγεί, αυτός είπε, α, η Παναγία είναι εγγυήτριά μου εμένα και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη, αλλά εγώ δεν εμπιστεύω με τον εαυτό μου. Και σηκώνεται και φεύγει και πάει στην άλλη μεγάλη μονή, η οποία λέγεται Μονή, ποια είναι αυτή, η Μεγίστη Λαύρα. Η πρώτη μονή που χτίστηκε ποτέ στο Λιονόρο, που την έκτισε ο Άγιος Αθανάσιος.
Εκεί λοιπόν μπήκε μέσα, άρχισε να καθαρίζει, τον βάλανε ξανά να καθαρίζει, έκανε ότι δεν ήξερε τίποτα. Τον βάλανε να σκουπίζει τα, έχει κάτι ωραίες μαρμάρινες τράπεζες από εκείνο τον καιρό. Από το 1963 είναι τα τραπέζια που έχει η μονή του, πώς λένε, της Αγίας Λάβρας, της Μεγής της Λάβρας. Λοιπόν, και τα λοιπά, σφουγγάριζε, καθάριζε, τάιζε τον κόσμο και τα λοιπά και τα λοιπά. Μετά άρχισαν συντυχίες. Ποιες είναι οι συντυχίες? Γκρίνιες μέσα στα μοναστήρια. Γιατί αυτός είναι πρώτος, γιατί είναι εκείνος, γιατί είναι τα πράγματα έτσι. Παντού γινόταν αυτά. Αυτός ήταν άνθρωπος της ησυχίας. Δεν μπορούσε αυτά. Σηκώθηκε και φεύγει και πηγαίνει και ζει σε μια σπηλιά σε ένα άλλο μέρος εκεί. Είχε το γεροντά του και ενίκησε πολλές φορές το διάβολο. Έμεινε άυπνος 3 μήνες προσευχόμενος. Είχε έρωτα της ησυχίας και είχε πολυπόθητο ερημία. Και πήγε λοιπόν και αυτός, παρουσιάστηκε τότε ένας άλλος γέροντάς του που λεγόταν Γρηγόριος και αυτός από την Κωνσταντινούπολη και έγινε μέγας και περιβόητος στην ησυχία. Και του χάρισε ο Θεός για τις προσευχές πάρα πολλά χαρίσματα και από αυτό ήταν τα ένα δάκρυα. Έτρεχαν συνέχεια τα μάτια του δάκρυα και άρχισαν να έρχονται κόσμος πάρα πολύ για να τον εδούν, αλλά μαζί με αυτούς πλακώσανε και οι Τούρκοι, 1300 τόσο ήταν. Και όποιος δεν ήταν μέσα στα μοναστήρια, για αυτά τα μοναστήρια είχαν κάστρα και είχαν κάστρα και είχαν καυτά λάδια και είχαν αγωνιστές. Δεν ήταν έτσι, αγωνιζόντουσαν να φυλάξουν όλα αυτά τα κειμήλια που είχαν. Λοιπόν, και μετά σηκώθηκε και πήγε στη σκήτη της Βέρειας. Στη σκήτη της Βέρειας εκεί είχε κι άλλους μοναχούς. Εκεί, μετά εκεί στη σκήτη της Βέρειας, στη Βέρεια, ξέρετε που είναι η Βέρεια, εκεί πέρα είναι στη Βέρεια. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η σκήτη και μπορεί να είναι και επισκέψιμη. Εκεί παρουσιάστηκαν άλλοι εχθροί και το λένε πάρα πολύ. Το Μιαρότα των Γένος των Αλβανών. Θα με συγχωρέσετε, το λέει καθαρά εδώ πέρα. Του έψησε το ψάρι στα χείλη, το Μιαρότα των Γένων των Αλβανών. Του καίγανε αυτό, τον πειράζανε, του πειράζανε την περιουσία, κοίτα, της μονής δηλαδή, τα στοιχειώδη πράγματα, δεν τους αφήσανε σε ησυχία κτλ. Πήρε την αδερφή του, επειδή εκοιμήθηκε η μάνα του, την έκαμε καλόγρια, μετά κοιμήθηκε και την πήρε και την αδερφή του και την έκανε και αυτή μοναχή κτλ. Και έμενε μαζί με άλλους πατέρες και τώρα αρχίζει μια συζήτηση την οποία θα σας πω παρακάτω, θα το αφήσουμε το βίο. Σας φτάνει αυτό για το βίο που είπαμε. Τα έχω γραμμένα πώς θα πάει σειρά. Και πάμε τώρα σε κάτι. Την έκανα τη δουλειά. Έπρεπε να δέρεις πιο πώς το λένε. Φιλοκαλία. Πάμε στη φιλοκαλία βίος να ακούσετε. Τα βιβλία τα λέω γιατί μερικοί μου λένε δεν μας λες τα βιβλία Πάτερ Ευάγγελ. Τώρα τα λέω και τα βιβλία για να. Λοιπόν, πάμε στη φιλοκαλία 4ος τόμος 107 σελίδα. Ωραία. Βίος. 107. Έχω κι άλλο τόπο. Θα ακούσετε τώρα από τη ζωή του Αγίου που τα περιγράφει ο ίδιος ο Άγιος. Λοιπόν, ωραία. Στο κρύβο, ε. Λοιπόν, ετέθηκε τότε ένα θέμα μεγάλο και στο Άγιον Όρος και παντού, ότι δηλαδή δεν μπορούν να ασκούν την προσευχή, την νοερά αυτή προσευχή, ή μάλλον δεν μην την πούμε νοερά, νοερά είναι το τέλος της προσευχής. Αυτή τη μονολόγιστη προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, με το οποίο ζούσαν τότε όλοι οι μοναχοί. Και τώρα ακόμα ξανά σε εμάς έχει έρθει και πάντα ήταν στην Εκκλησία, και άρχισαν τότε να λένε μερικοί ότι αυτό το χρέος το έχουν μόνο οι μοναχοί, άντε και οι ιερωμένοι, αλλά δεν έχουν καμία δουλειά οι λαϊκοί να ασχοληθούν με αυτό. Ακούοντας λοιπόν ο γέροντας όμως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είχε λοιπόν την άποψη του, ο θείος Γρηγόριος, είχε ένα φίλο αγαπημένο που ονομαζόταν Ιώβ, από το βίο του είναι αυτό, απλούστατον άνθρωπο. Στην Εκκλησία μπορεί να υπάρχουν ενάρετοι άνθρωποι και απλοί. Και ενώ είναι ενάρετοι και απλοί, να κολλάνε σε κάτι και να σου λένε είναι έτσι. Ναι, είναι και ενάρετοι, αλλά είναι και απλοί. Δεν πρέπει εμείς να ακούμε επειδή είναι ενάρετος και επειδή είναι απλός να τον ακούμε εμείς. Προσέξτε το αυτό. Θα ακούμε τον φωτισμένο δάσκαλο της Εκκλησίας. Και αν ο ενάρετος και απλός κάνει λάθος, ο πνευματικός δάσκαλος θα τον διδάξει και αυτόν και εμάς.
Είναι σημαντικό το κείμενο και πρέπει να προσέχετε, γιατί έχουν τελευταία παρουσιαστεί διάφοροι άνθρωποι που λέει «Ο τάδε, η τάδε Αγία Καλόγρια, ο τάδε, είπε αυτό, είπε εκείνο». Δεν με νοιάζει αν δεν ελέγχεται μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην ευλογία της Εκκλησίας και στην επισκοπική ευλογία, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να συνταυτίζεται με τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Μπορεί να είναι ενάρετος, ναι. Μπορεί να είναι απλός, ναι. Αλλά το δόγμα που κάνει, κάνει λάθος. Και μπορεί να χρειαστεί άγγελος, επειδή είναι ενάρετος και απλός, να παρουσιαστεί και να τον βοηθήσει. Έτσι λοιπόν, απλούστατο άνθρωπο, ενάρετον πολλά, με τον οποίο συνομιλώντας μια φορά ο Άγιος, του είπε περί προσευχής και πως κάθε χριστιανός απλώς πρέπει να αγωνίζονται πάντοτε για την προσευχή αυτή που λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί ο Απόστολος Παύλος αυτό που είπε «αδιαλείπτος προσεύχεστε» δεν το είπε για τους Αποστόλους, ούτε για τους ιερείς, ούτε για τους μοναχούς. Το «αδιαλείπτος προσεύχεστε» είναι για όλους τους χριστιανούς, του λέει. Και καθώς λέγει και ο προφήτης Δαβίδ, μόλο που ο βασιλιάς ήταν βασιλιάς ο Δαβίδ, μόλο που είχε φροντίδες ως βασιλιάς, μόνο που, τι λέει, προωρώμην τον Κύριόν μου ενώπιόν μου διαπαντός, ή να μη σαλευθώ. Δηλαδή, σε όλη μου τη ζωή βλέπω το Θεό μπροστά μου για να μην σαλευθώ. Δηλαδή, ό,τι κάνω, το κάνω μπροστά στο Θεό. Μια φορά δεν το έκανε αυτό μπροστά στο Θεό και την πάτησε. Το ξέρετε πολύ καλά ότι για όλα ρώταγε τον Θεό και προσευχότανε, αλλά όταν αγάπησε αυτή τη γυναίκα και εμίχευσε με αυτήν και εφώνευσε τον άντρα της, εκεί δεν ερώτησε τον Θεό. Και ο Άγιος Θεολόγος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, για να δείτε ότι υπάρχει μια διαρκή συνέχεια στην Εκκλησία, διδάσκει όλους τους χριστιανούς και τους λέει πως περισσότερες φορές πρέπει να ενθυμούμεθα με την προσευχή το όνομα του Θεού παρά με την ανάσα μας. Δηλαδή, πιο πολύ να λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με» παρά να έχουμε ανασάνια. Δηλαδή, άμα κάνεις μια ανάσα να έχεις πάρει, μια ανάσα να έχεις κάνει 5 φορές προσευχή. Το καταλάβατε. Λέει, περισσότερο να προσεύχεστε ή αναπνευστέων. Το να προσεύχεσαι, προσευχητέων ή αναπνευστέων. Καλύτερα να προσεύχεσαι πιο πολύ παρά να αναπνέεις. Τόσο γρήγορα πρέπει να προσεύχεις. Άρα να είναι η προσευχή σου ενωμένη με την αναπνοή. Αυτό το είχανε, αλλά εμείς δεν ασχολιόμαστε με αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι τεχνικές, οι οποίες πολλές φορές δεν είναι κατάλληλες για όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, και λέγοντας αυτά, ο Άγιος το φίλο του τον Ιώβ και άλλα περισσότερα, τον απλόν αυτόν αμανοκή, του έλεγε πως εμείς πρέπει να κάνουμε υπακοή στις παραγγελίες των Αγίων και να προσευχόμεθα πάντοτινά, αλλά να διδάσκουμε και όλους κοινώς τους μοναχούς και τους λογικούς και τους σοφούς και τους λαϊκούς και τους σοφούς και ιδιώτας και άνδρας και γυναίκες και παιδιά, και για τα παιδιά είναι η προσευχή αυτή λέει, να τους παρακινούμε να προσεύχονται κατάπαστα. Ακούοντα αυτά ο γέρος Ιώβ, του λέει, σαν καινούργια πράγματα μας λες. Ο ενάρετος, αλλά απλώς. Σαν δεν μας τα λες καλά, μήπως είσαι αιρετικός, είπε, καταλάβατε, το βλέπετε. Πολλοί υπάρχουν με μυαλό που είναι δικό τους, έχουν δική τους σκάλα, πως το ανεβάζουν. Και του λέει, καινούριο λέει, πως να προσεύχεται κάποιος παντοτινά αυτόν εδώρο των ασκητών και των μονοχών που είναι έξω από τον κόσμο και από τους περισπασμούς και δεν είναι των κοσμικών δουλειά όπου έχουν τόσες μέρημνες και δουλειές. Και ο Άγιος πάλι του έλεγε και άλλες μαρτυρίες και άλλες αποδείξεις και τα λοιπά. Και άρχισε πολυλογία. Όταν βλέπετε πολυλογία να φεύγετε. Ευλόγησον, γεια σας, να φύγετε. Κρατάτε αυτό το οποίο νομίζετε, θέστε το στον πνευματικό σας. Μην μαλώνετε, μην έχετε πολλά λόγια. Δεν έχετε μαλώσει ακόμα. Εάν συνεχίσετε την πολυλογία, θα γλιστρήσετε στο μάλωμα. Και θα ταραχτεί η καρδιά σας και θα αποδειχθεί ότι δεν μαλώνατε καθαροί, αλλά μαλώνατε ακάθαρτοι. Μαλώνατε ακάθαρτοι. Είσαστε ακάθαρτοι άνθρωποι που μαλώνετε. Ο καθαρός άνθρωπος ή αυτός που κάνει μια προσπάθεια καθάρσεως, βάζει μια μετάνοια και λέει ευλόγησον και τελειώνει η υπόθεση. Και ύστερα λοιπόν φεύγει ο γέρον Ιώβ και πάει στο κελί του. Και πάει και ο Γρηγόριος και φεύγει τη Φιλονικία και πάει και σιωπά και πάει στο κελί του. Και ύστερα που ο Ιώβ προσευχόταν στο κελί του, κατά μόνας, παρουσιάζεται άγγελος Κυρίου έμπροσθεν σταλμένος από το Θεό, όπου θέλει όλων των ανθρώπων τη σωτηρία τους. Δηλαδή, αν είσαι καλός, καλοπροαίρετος, απλός και ασκητικός, μπούρδες να λες, θα στις διορθώσει ο Θεός. Μη φοβάσαι. Αλλά να πεις ευλόγησον, θα πεις συγχώραμε, εγώ έτσι το βλέπω, δεν θα μελώσεις όμως. Βλέπετε ότι αν θέλεις θα σωθείς.
Πάει λοιπόν ο άγγελος και του λέει, γιατί αντιστέκεσαι στον Γρηγόριο για πράγματα φανερά τα οποία προξενούν τη σωτηρία του χριστιανού και σε παραγγέλνω εκ μέρους του Αγίου του Θεού να προσέχεις καλά και να κλείσεις το στόμα σου και να μην μιλήσεις και να μην ξαναμιλήσεις εναντίον κανενός για παρέμοιον ψυχοφελέστατων έργων, αλλά μήτε με το νου σου πλέον να δεχτείς ενάντιο λογισμό ότι φρονεί αλλιώτικα από ό,τι είπε ο Θείος Γρηγόριος. Θα έχεις ό,τι σου είπε ο Γρηγόριος, ότι μπορούμε να προσευχόμαστε όλοι το ίδιο και εκεί. Και αυτός ο απλούστατος γέρον Ιώβξ φεύγει από το κελί κατευθείαν, πηγαίνει στον Άγιο, χτυπάει το κελί, πέφτει στα πόδια του, του ζητάει συγχώρεση. Γιατί? Για την αντίσταση και τη φιλονικία. Να ζητάμε συγχώρεση όταν καταλάβουμε ότι κάτι έχουμε κάνει λάθος, για την αντίσταση που έχουμε φέρει. Αντίσταση, ξέρεις πώς κάνεις. Ενώ δεν θες να το δεχτείς. Για την αντίσταση και τη φιλονικία. Και του εφανέρωσε όσα του είπε ο άγγελος και μετά ασπαστήκανε και συνέχισαν να διδάσκουν και οι δύο για την ωερά προσευχή. Τι λένε οι κοσμικοί, λέει ο Γρηγόριος ο θεολόγος. Εμείς είμαστε μέσα στις υποθέσεις και τις φροντίδες του κόσμου. Είναι δυνατόν να ασκούμε συνέχεια το μυαλό μας με αυτή την προσευχή? Και απαντάει ο Γρηγόριος ο Παλαμάς. Τόσοι και τόσοι μέσα στον κόσμο το κατόρθωσαν. Να σας πω για τον πατέρα μου τον Κωνσταντίνο. Εκείνος ο θαυμάσιος, ο οποίος και με όλον όπου ήταν μέσα στα βασίλεια και ονομαζόταν πατέρας και δάσκαλος του βασιλιά του Ανδρονίκου και καταγίνε το καθεκάστην σαν να είναι ας πούμε ο Μπρατάκος, έτσι. Ο Μπρατάκος του Μητσοτάκη. Αυτό ήταν ο πατέρας του. Ο Μπρατάκος δεν πήγαινε να κάνει δείπνα, αλλά ας πούμε. Δεν χαμογελάτε. Γι' αυτό είστε θεούς. Εγώ δεν θέλω να έρχομαι σε θεούς τους καθόλου. Προτιμώ τους Κρήτες που θα χαλιθεί στα γέλια τώρα. Λοιπόν, ο Μπρατάκος του βασιλιά ήταν ο Κωνσταντίνος αυτός, ο πατέρας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Λοιπόν, και του λέει, θαυμά Κωνσταντίνος, εκείνος ονομάζεται πατήρ και διδάσκαλος και κατεγίνεται ο καθεκάστην εις βασιλικάς υποθέσεις, το λέει. Χωριστά όπου είχε και τις υποθέσεις του σπιτιού του, γιατί είχε μεγάλο σπίτι, ήταν πλούσιος, είχε χτήματα και δούλους και παιδιά και γυναίκα και με όλα τούτα, προσέξτε, ήταν αχώριστος από το Θεό και τόσο ήταν δοσμένος εις την ωεράν και ακατάπαυτον προσευχήν ο πατέρας του, όπου τις περισσότερες φορές λησμονούσε τι του έλεγε ο βασιλιάς. Με κοίταζε και έλεγε, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμη, Κύριε. Χαμπάρι δεν έπαιρνε. Και σε μια στιγμή πάνε οι ρουφιάνοι, όλοι οι βασιλιάδες έχουν τους ρουφιάνους. Και λένε, αυτός λέει χαζεύει, τι τον θέλεις εδώ πέρα, διώξε τον αυτό να πάρει σε εμάς. Τα γνωστά. Για δέξου τις παρετήσεις, διώξε τον αυτό να πάρει σε εμάς. Και έτσι λοιπόν ενοχλείται λέει ο βασιλέας, γιατί ο γλίγορα λησμονά με τις δεύτερες ερωτήσεις του ξαναρωτάει τον βασιλιά, τι είπατε. Αλλά ο βασιλιάς που ήξευρε το αίτιον, δηλαδή ότι προσεύχεται, διαφέντευε και έλεγε «Ο Κωνσταντίνος έχει δικές του έγνοιες, καλότυχος και εκείνες δεν τον αφήνουν να προσέχει τα λόγια τα δικά μας, γιατί τα λόγια τα δικά μας τα βασιλικά είναι υποθέσεις προσωρινές και μάταιες. Αμή ο νους του ευλογημένου Κωνσταντίνου είναι προσιλωμένος στα αληθινά και ουράνια και δια τούτο λησμονεί τα επίγεια». Επειδή και όλη του η προσοχή είναι εις την προσευχή και εις το Θεόν. Όθεν ο Σεβάσμιος Κωνσταντίνος, αυτό το βίο τον έγραψε ο Φιλόθεος ο Κόκκινος, άλλος πατριάρχης Κωνσταντινούπολης για τον Γρηγόριο τον Παλαμά, ήταν αξιοαγάπητος στο βασιλιά και έκαμε και θαύματα. Ακούστε ένα θαύμα που έκανε ο πατέρας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά για να καταλάβετε τι είναι ο Παλαμάς. Το λέει εδώ πέρα. Μίαν φοράν λέει, εμβαίνοντας εις ένα πλοιάριο με όλη του την φαμελία, για να υπάγει επάνω εις τον Γαλατά εις έναν αχωρητήν. Ξέρετε, το Γαλατά έχετε ακούσει που είναι ο Γαλατάς απέναντι στην Κωνσταντινούπολη, και εκεί υπήρχαν ασκητάδες. Και υπήρχαν και ασκητάδες που ζούσαν πάνω σε κολόνες. Είχαν στυλίτες, είχαν πολλούς. Τους πέφτανε οι κεραυνοί στο κεφάλι. Έχει πολλά ο βίος. Τι είναι, παπαδιά? Νεράκι. Πού είναι το νερό? Όχι, μην το φέρεις το νερό, θα στο σπάσω. Κάτσε εκεί. Θα σου πω εγώ πότε. Θα φύγουν όλα κάποια στιγμή, θα πέσουν κάτω, ξέρω. Λοιπόν, επειδή και μία φορά λέγει, σε βλάπτει, τι να πω, σου έκανε η παπαδιά το διάλειμμα. Επειδή μια φορά λοιπόν ευαίνοντας ένα πλοιάριο με όλη την φαμελία λέει, για να υπάγει επάνω εις τον Γαλατάν εις έναν αχωρητήν όπου εισήχαζεν εκεί χάριν ευχής και ευλογίας, δηλαδή ο πατέρας πήρε τα παιδιά και πήγαινε στον Άγιο Πορφύριο, ας πω καταλάβω. Πήρε τα παιδιά και τα πήρε στο Άγιο Παΐσιο. Άμα λέει, τι να κάνω, λέει πάτε. Ρε, πάρτε τα παιδιά πάνε σε ένα προσκύνημα. Πάρτε τα παιδιά πάνε να δουν ένα Άγιο.
Μα είναι ο Άγιος, λέει, άρρωστος. Και που είναι άρρωστος, αυτό θα τους κάνει, τέλειωσε. Ώσπου να φύγουν από εκεί μέχρι να πάνε εκεί, μπορεί να του έχει πάρει όλες τις στενοχώριες. Πήγαινε τα παιδιά να αντευλογήσουν οι Άγιοι. Αυτός λοιπόν ο Κωνσταντίνος πήγαινε τα παιδιά του με το καραβά, έπαιρνε μια βάρκα, την ίδιαζε και περνάγανε απέναντι στο Γαλατά και πηγαίνανε με τα πόδια μετά, με τα πόδια. Και τους λέει όταν φτάσανε στους υπηρέτες, αν ίσως και πήραν κανένα προσφάγιο για να υπάγουν στο ναβά εκείνο να φιλευτούν. Όταν πας στους γεροντάδες αυτούς, πήγαινε λίγο καφέ ρε καημένε, πήγαινε λίγο ζάχαρη, πήγαινε κάτι, πήγαινε λίγο ψωμί να φάτε, πήγαινε ένα ψαράκι να φάει ο γέροντας που δεν έχει φάει ποτέ. Δεν θα σου άρεσε καθώς είσαι με τον γέροντα και σκεφτά παιδιά να πει ο γέροντας δεν έχω. Άχεις φέρει εσύ το φαγητό και να του πεις γέροντα θα το μοιράσουμε, θα το μοιράσει με όλη τη χαρά. Έτσι λοιπόν ελισμόνησαν να πάρουν οι δούλοι, οι άνθρωποι δηλαδή, από την βία και δεν επήραν τίποτα. Ελυπήθη τότε ο λίγον ο ευλογημένος. Προσέξτε, στεναχωρήθηκε για λίγη ώρα και λίγο ο Κωνσταντίνος. Πλην δεν είπε τίποτας. Μόνο πηγαίνοντας παρεμπόλωση στο καϊκί, βάζει το χέρι του μέσα στη θάλασσα του Γαλατά. Και με σιωπήν, προσέξτε, και νοεράν προσευχήν, επαρακαλούσε τον Θεόν και δεσπότην της Θανάσης να του δώσει κανένα κυνήγιον. Δηλαδή, οτιδήποτε, ψαράκι, παπίτσα, ό,τι στείλεις. Και ύστερα από λίγη ώρα, ότο θαυμαστόν έργο σου Χριστέ Βασιλεύ, με τα οποία παραδόξως δοξάζεις τους δούλους σου, ευγάνει το χέρι του από τη θάλασσα, κρατώντας ένα λαβράκι μεγαλότατον, το οποίο ρίχνοντάς το μέσα εις το πλοιάριον έμπροσθεν από τους υπηρέτες του, είπε, «Να που ο Κύριος μας εγνιάσθη δια τον αβάν τον δούλο του και στου έστειλε προσφάγιον». Βλέπετε αδελφοί μου με τι λογής δόξαν δοξάζει ο Ιησούς Χριστός τους δούλους του, εκείνους όπου είναι πάντοτε μαζί του και επικαλούνται παντοτινά το Πανάγιον και γλυκύτατόν μου του όνομα. Θέλω να σας καταλάβετε κάτι. Αυτή η σημερινή μέρα είναι η συνέχεια της Κυριακής Ορθοδοξίας. Η σημερινή γιορτή είναι συνέχεια της Κυριακής Ορθοδοξίας. Στην Ορθοδοξία φτάσαμε μέχρι τη Σύνοδο των Εικόνων. Σήμερα συμπληρώνεται κανονικά αυτό που λέγεται το της Ορθοδοξίας, της Κυριακής της Ορθοδοξίας, το βιβλίο που λέγεται εδώ πέρα, αυτό είναι το συνοδικό της Ορθοδοξίας, συμπληρώνεται με τη θέση του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά για τα πνευματικά αυτά θέματα που θα σας πω. Θυμάστε που είπε ο Χριστός ότι όταν προσεύχεσαι, λέει, να εισέλθεις στο ταμείο σου. Τι σημαίνει για εσάς τους περισσότερους? Ότι όταν κάνουμε προσευχή να μπούμε μέσα στο δωμάτιάκι μας, να κλείσουμε τις πόρτες και εκεί να προσευχηθούμε. Ναι, αυτά είναι για μας. Ακούστε όμως τι έλεγε ο Γρηγόριος ο Παλαμάς στο βίο του για αυτό το ταμείο. «Σι δε όταν προσεύχει εισέλθε εις το ταμείο σου». Ποιο είναι το ταμείο σου? Η καρδιά σου. «Και κλείσα στην θύραν», και αφού κλείσεις τις θύρες, ποιες είναι οι θύρες? Τούτα, κλείς τις θύρες. Αφού κλείσεις τις θύρες και μπεις στην καρδιά σου, τις θύρες του εαυτού σας είναι οι πέντε αίσθησες. Η ψυχή τότε μπαίνει μέσα στο ταμείο της, όταν δεν περιπατεί ο νους εδώ και εκεί στα πράγματα του κόσμου, αλλά βρίσκεται μέσα στην καρδιά μας. Και τότε οι αίσθησες κλείουν και μένουν σφαλισμένες. Όταν δεν τα αφήνουμε να προσυλλώνονται στα αισθητά και φαινόμενα πράγματα, με τούτον τον τρόπο μένει ο νους μας ελεύθερος, άρα δεν τον έχεις κλείσει μέσα στο ταμείο, και κάθε προσπάθεια κοσμική και με την κρυπτή και νοεράν προσευχή μόνον ενώνεσαι με τον Θεόν Πατέρα, εφόσον έχεις κλειστεί μέσα εις το ταμείο σου. Όσο περισσότερο κλείνεις μέσα στο Αγίο το άρωμα, τόσο περισσότερο ενευωδιάζει το Αγίο. Έτσι και με την προσευχή, όσο περισσότερο τη σφαλίζεις μέσα στην καρδιά σου, τόσο περισσότερο την γεμίζει από την Θεία Χάρη. Αυτά είναι μερικά από αυτά τα λόγια που βλέπετε. Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο. Τα χάνω καμιά φορά, μην με παρεξηγείτε. Έχασα τη σειρά. Χαρτιών. Να το εδώ. Είπαμε λοιπόν των βίων, είπαμε από το βίο από τη Φιλοκαλία ότι δεν χρειάζονται, είπαμε περί του Ιώβη, περί του Πατρός και πάμε τώρα σε κάτι που έχει να κάνει με τη σύγχρονη εποχή. Σύμφωνα λοιπόν με την ορθόδοξη αντίληψη, αυτά που είπαμε προηγουμένως, ο Τριωδικός Θεός δεν είναι εντελώς απρόσιτος όπως πιστεύει η χριστιανική δύση.
Προσέξτε τώρα. Το μάθημα αυτό, βασικό τίτλο, εκτός από το φως της όμνατος σκότος, θα έχει μέσα σε μία παρενθεσούλα κατά ενωτικών. Κατά ενωτικών. Τρεις ανθρώπους μισούνε τον Γρηγόριο τον Παλαμά, τον Μάρκο τον Ευγενικό και τον Φώτιο τον Μέγα. Ο Φώτιος τους έπιασε όσον αφορά το Φιλιόγκβε. Ο Γρηγόριος ο Παλαμάς τους έπιασε όσον αφορά τις άκτισες ενέργειες και την προσευχή. Ο δε Μάρκος ο Ευγενικός τους τάκανε άνω κάτω, γιατί ενώ περιμένανε να παραδεχτούμε το πρωτείο της βλακείας και όλων των αιρέσεων, μόνον αυτός είπε, όχι εγώ το παραδέχομαι, και τι είπε, Μάρκος δεν υπέγραψε, τίποτα δεν κάνω. Αυτό οι τρεις είναι κατά ενωτικών. Και αυτό το πράγμα που έχει ο Πάπας που κάνανε και το Πάσχα τους οι άνθρωποι, και το είδατε πως είναι ωραία και καλά, μας γεμίσανε τηλεοράσεις, μας γεμίσανε τα ίντερνετ, ο Πάπας, ο Πάπας, ο Πάπας, ο Πάπας, ο Πάπας, ο Πάπας. Για εμάς τους καημένους Ορθοδόξους που νηστεύουμε τόσες μέρες, δεν λένε τίποτα για την νηστεία μας. Ο Πάπας που εχθές νήστεψε και σήμερα κοινώνησε και φάγανε ξανά μέσα σε μια εβδομάδα, αυτά είναι όλα ωραία. Τέλος πάντων, και που δεν πάει με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, αλλά πολλές φορές γιορτάζει το Πάσχα μαζί με τους Εβραίους, ενώ στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο απαγορεύεται να γιορτάσουμε Πάσχα μαζί με το Πάσχα, το Φάσκα, το Φάσκα που έχουν οι Εβραίοι. Λοιπόν, ο άνθρωπος λοιπόν μπορεί πραγματικά να συναντήσει το Θεό και δεν είναι περιορισμένος να συμπεράνει απλών στην ύπαρξή του. Τι λένε οι Δυτικοί? Δια της επιστήμης, δια της γνώσεως, Βαλάμ. Ακίνδυνος. Μόνο δια της γνώσεως μπορούμε, μαθαίνοντας πώς χτιστήκαν τα πράγματα, να εικάσουμε περί του Θεού και να δοξάσουμε το Θεό που έφτιαξε αυτά τα πράγματα με τις χτιστές, προσέξτε τις λέξεις, με τις χτιστές ενέργειές τους. Αντίθετα, εμείς λέμε ότι το Θεό θα το γνωρίσουμε στο χώρο της καρδιάς. Το είδατε τι είπε ο Άγιος. Κλείσου στην καρδιά σου. Τι έχει πει ο Θεός? Εάν με αγαπάτε, θα τηρήσετε τις εντολές μου. Και αν τις εντολές μου τηρήσετε, εγώ με τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιον θα έρθω, και ακούστε τη λέξη, μονή παρημών ποιήσομεν. Θα κάνουμε μονή, δηλαδή θα καθίσουμε μέσα στην καρδιά σας και θα κάνουμε μονή εκεί πέρα. Θα μείνουμε μέσα στην καρδιά σας. Άρα τι λέει, κάντε τις εντολές και αφήστε τα πολλά μαθήματα και τις γνώσεις. Θα με γνωρίσετε διαμέσου της εκτελέσεως των εντολών. Εγώ ο ίδιος θα κατεβώ και θα μπω μέσα στην καρδιά σας. Είναι δύσκολο, είναι θεολογικό το θέμα, δεν είναι. Γι' αυτό μπορεί να σας κουράζω, αλλά θα σας πω μετά στο τέλος κάτι ωραία δυτικά και θα σας συνεφέρω όταν θα λέτε τα τελευταία μένουν, όχι τα πρώτα, αλλά αυτά είναι θεολογικά, γιατί θα μείνουν και, στα, και εκείνα στα, που μας παίρνει εδώ. Η αναζήτηση του Θεού δεν γίνεται με την ανθρώπινη διάνοια μόνο, αποκομμένη από την υπόλοιπη ύπαρξη. Εάν αποδεχτείς να προχωρήσεις προς τον Θεό μόνο με τον εγκέφαλό σου, τότε όλο τον άνθρωπο που είναι ένα όλο άνθρωπος, ένα όλο άνθρωπος, το καταργείς. Εμείς γιατί είμαστε ενάντια στις σεξουαλικές επαφές μόνο? Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος πλησιάζεται έτσι, έτσι. Μούρι με μούρι, νους με νους, καρδιά με καρδιά, τούτο με τούτο, τούτο με τούτο. Τώρα οι άνθρωποι τον διαιρούν τον άνθρωπο. Και τι λέει, να πας αυτό με αυτό. Και είναι έτσι αντε σκυλιά στον δρόμο. Μα δεν είναι έτσι οι σχέσεις. Η σχέση του ανθρώπου είναι προσωπικό. Ολόκληρος ο άνθρωπος πλησιάζει. Ολόκληρος ο άνθρωπος. Αυτό λέει εδώ πέρα. Ότι δεν μπορείς, λέει, να πας με το μυαλό και τη διάνοια αποκομμένη από την υπόλοιπη ύπαρξη, αλλά με όλο τον αδιαίρετο άνθρωπο, και το κέντρο αυτής της αναζητικής προσπαθίας είναι μόνο η ανθρώπινη καρδιά. Γι' αυτό το όργανο το πνευματικό για την Ορθοδοξία δεν είναι το μυαλό, δεν είναι ο νους. Είναι η ενέργεια του νοός που βρίσκεται μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Εμάς το πρώτο όργανο είναι η καρδία. Και όταν βαπτίζουμε το παιδί, τι κάνουμε? Βγάζουμε το διάβολο από την καρδιά και βάζουμε το Χριστό και το Πνεύμα του Άγιου και την Αγία Τριάδα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Γίνεται μια τρομερή αλλαγή στην ώρα της βαπτίσεως. Αντί να έχει κέντρο, το κέντρο του ανθρώπου να το κατέχει ο διάβολος μέσα στην καρδιά, το κατέχει μόνο ο Θεός. Ο άνθρωπος δεν μπορεί λοιπόν να συναντήσει το Θεό όσο βρίσκεται ο διάβολος μέσα στην καρδιά του. Το γένος των δαιμόνων που συχνά εξουσιάζει στην καρδιά του ανθρώπου, τι είπε ο Χριστός, δεν εκφορεύεται η μία εν προσευχή και
νηστεία. Γι' αυτό εμείς αυτές το διάστημα που γιορτάζουν και αυτοί οι Άγιοι και τους έχουμε διδασκάλους, νηστεύουμε, προσευχόμαστε όσο μπορεί ο καθένας, αλλά πάντως εφαρμόζουμε αυτό που είπε ο Χριστός. Και έχουμε δύο νηστείες. Μία γενική νηστεία. Ποια είναι η γενική νηστεία? Η γενική νηστεία είναι από 12 τη νύχτα μέχρι 10 το πρωί που θα κοινωνήσουμε. Αυτή λέγεται γενική νηστεία. Δεν πίνουμε νερό, έτσι δεν είναι? Τα πάντα. Και μετά είναι η λεγόμενη ασκητική νηστεία. Ποια είναι η ασκητική νηστεία? Αυτή που κάνουμε νάτι. Δηλαδή, σηκωνόμαστε και στις 3 το μεσημέρι τρώμε. Αυτή λέγεται ασκητική νηστεία. Έχουμε την ασκητική νηστεία και τη γενική νηστεία. Και όταν έχουμε εσπερινές προηγιασμένες, γι' αυτό ήταν εσπέρας οι προηγιασμένοι, για να αυξηθεί η προσευχή και να αυξηθεί η νηστεία, αρχίζουμε από το εσπέρας της προηγουμένης μέρας μέχρι το εσπέρας της άλλης μέρας, γενική νηστεία 24 ώρες. Καταλάβατε, χριστιανοί μου? Τώρα εμείς τα αλλάζουμε αυτά και κάνουμε αλλαγές. Δεν πειράζει, αλλά να ξέρετε γιατί η Εκκλησία τα έβαλε αυτά. Και τώρα βέβαια δεν ήταν οι ίδιες συνθήκες. Εδώ έχουμε κόπο, έχουμε πόνο, έχουμε στεναχώριες, η ατμόσφαιρα έχει αλλάξει κτλ. Η Εκκλησία και η πνευματική είναι πολύ καλή και με τρόπο που μας διδάσκουν στον καθένα τι πρέπει. Αλλά να ξέρετε το άριστα ποιο είναι, μετά είναι το 9, το 8, το 6, το 4, το 3, το 2, το 1, το 0. Και μετά είναι το μείον που είναι το Μεγάλο Σάββατο και λέει μπήκες μέσα, έλα να φας. Φιλότιμος γαρόδες πόρτης. 11 και 5 να έρθεις, άιντε μπες, όχι 12. 12 όχι, δεν θα έρθεις. Αλλά να έρθεις 11 και 5, φιλότιμος γαρόδες πόρτης. Άντε μπέστε όλοι μέσα να σας κοινωνήσουμε. Και τι κάνουμε? Εάν είσαι πραγματικά χριστιανός και σου πει αυτός ότι δεν έχω, εγώ δεν έχω νηστέψει, και κοινωνάω. Μερικοί χριστιανοί ακούνε που πάνε στους πνευματικούς στην πόρτα εκεί και λένε: Πάτερ, εγώ δεν νήστεψα καθόλου. Αλλά θέλω να κοινωνήσω. Μπορώ να κοινωνήσω? Και τα ακούει μια που είναι από εκείνη τη μεριά. Και εγώ λέω: ναι. Και βλέπεις, της φεύγει το χρώμα. Σου λέει: εγώ νήστεψα 40 μέρες. Και εσύ μου λες να κοινωνήσει αυτός? Πόσες φορές τα κάνετε αυτά? Γιατί στους συζύγους δεν τα κάνετε? Που βλέπεις ότι είχες ένα γλυκό το βράδυ μες στο ψυγείο και το πρωί σηκώθηκες και το έφαγε. Και λες, ποιος το έφαγε το γλυκό και σφυρίζει και τα λοιπά. Και λες, μα δεν τρέπεσαι, νηστεύεις. Αυτά, μην τα κάνετε αυτά. Αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την ασκητική της Εκκλησίας. Η ασκητική της Εκκλησίας ούτε προσβάλλει, ούτε στεναχωρεί, ούτε τίποτα. Αγκαλιάζει και αποδέχεται τους ανθρώπους. Λοιπόν, η προσευχή και η νηστεία είναι τα μέσα με τα οποία ο άνθρωπος μπορεί να καθαρίσει την καρδιά του. Η προσευχή δεν είναι αίτηση για παροχές. Όλοι οι άνθρωποι έχουν κάνει την προσευχή αίτηση για παροχές. Δώσ' μου και δώσ' μου, δώσ' μου και δώσ' μου, δώσ' μου και δώσ' μου, δώσ' μου και δώσ' μου. Μια μέρα ο Άγιος Παΐσιος πήγε κάποιος να το ρωτήσει κάτι και λέει, κάνεις προσευχή? Λέει, κάνω. Λέει, κάνω. Τι ζητάς? Του λέει, να ζητάω, λέει, να με έχει καλά ο Θεός, να έχει καλά ο Θεός τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, κάνα δυο γειτόνους. Άλλοι αυτά ζητάς, λέει, ναι. Κάτι άλλο, ζητάω να έχω και λεφτά, να μην είμαι δυσκολία, να μην αρρωστήσω. Αυτά ζητάς, λέει, ναι. Μόνο αυτά ζητάς, λέει, ναι. Αυτή είναι η προσευχή σου, λέει, ναι. Καλά, ρε, λέει, δόξασαι ο Θεός, δεν λες ποτέ. Είναι προσευχή, του λέει, χωρίς να πεις δόξασαι ο Θεός, γιατί? Του λέει, ναι, δεν το λέω. Γιατί? Του λέει, γιατί πρέπει να πεις δόξαση? Και λέει αυτός, συνεχίζει, για να δεις πόσο δύσκολο είναι να τον πάρεις από το μηδέν, να τον προχωρήσεις. Και λέει, δόξαση ο Θεός, γιατί έχω τα παιδιά μου, γιατί έχω τη γυναίκα μου, γιατί έχω εκείνο, γιατί έχω τ' άλλο, γιατί αυτό, γιατί αυτό, γιατί αυτό. Του λέει, γι' αυτό θα πεις δόξαση ο Θεός? Δεν θα πεις δόξαση ο Θεός που κατέβηκε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και ενυνθρώπισε μέσα στην κοιλιά της Παναγίας και βγήκε στον κόσμο και τον εψηλαφίσαμε και τον είδαμε και κάθισε και τον ζωγραφίσαμε και τον ανεβάσαμε στο σταυρό και τον σταυρώσαμε και πήγε στον Άδη να αναστήσει τους νεκρούς και ανάστησε τους νεκρούς και πήρε τη σάρκα μας και την ανέβασε και την κάθισε στα δεξιά του Πατρός. Ναι, αυτά λέει, δεν τα ξέρω. Πώς το βλέπετε? Άρα, εμείς ζητάμε από το Θεό παροχές. Πώς πάνε στον Πρωθυπουργό και λέει αυτός, κάτσε να δούμε, τώρα δεν βγαίνω. Πολλοί μου τη φέρανε, μου την κάνουν από εδώ, μου την κάνουν από εκεί.
Άντε να δώσω μια παροχή σε καμιά γωριά, να δώσω ένα από εδώ, να δώσω από εκεί. Μετά την ώρα που δίνει παροχές, λέει: ας αυξήσω τις τιμές τώρα, αν τους τα πάρω με τον άλλο τρόπο. Θα αυξήσω τις τιμές στη βενζίνη, θα αυξήσω τις τιμές στα μέγνητα. Αυτό γίνεται. Άμα σου δώσει παροχή 5 μέρες πρώτων εκλογών, τις βλέπεις όλες το τσαντάκι. Το τσαντάκι εδώ πέρα που το έχει και πάει. Πού πας ρε εκεί. Παροχές. Δεν είναι ο Θεός παροχές. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλο λάθος με την προσευχή. Λοιπόν, και όταν ζητάς από το Θεό παροχές, ξέρεις τι κάνεις. Υπενήσεσαι στο Θεό ότι ξέρεις κάτι παραπάνω για σένα από ό,τι ξέρει αυτός. Όταν λες του Θεού, δώσ' μου αυτό. Ενώ οι Άγιοι τι λέγανε. Κύριε, ως είδας και ως θέλεις, ελέησέ με. Κύριε, όπως εσύ ξέρεις, αλλά και όπως θέλεις, γιατί μπορεί να ξέρεις αλλά να μην θέλεις. Όπως είδας και όπως θέλεις, ελέησέ με. Και δεν έκανε τίποτε άλλο. Γι' αυτό και πιο μετά που θα σας αλύσω πάλι το Κύριο Ζωρούς το ελέησό με, θα καταλάβετε ότι το ελέησό με, όταν ο Άγιος έχει φτάσει στα ύψη του Θεού, δεν το λέει ποτέ. Δεν χρειάζεται να το πει το ελεησόν με. Εννοείται. Μόνο που αναφωνεί το Κύριε Ιησού Χριστέ, η αιέ του Θεού φτάνει. Σταματάει το ελεησόν με. Και στο τέλος σταματάει και το Κύριε Ιησού Χριστέ, η αιέ του Θεού, και κάθεται ο Άγιος έτσι, όπως ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Παΐσιος, και κάτι άλλο, και Άγιος Ναός, Παπά Εφραίμ, και του Νακιώτης, κάθεται έτσι και λέει: τι κάνεις, γέρο? Κάθεται έτσι. Υπήρξε ένας ο οποίος εκάθισε έτσι 40 ώρες. Έτσι. Καθόταν. Ούτε έφαγε, ούτε ήπια, τίποτα. Και όταν σηκώθηκε. Συνήλθε, λέει, 40 χρόνια ήμουνα μοναχός στο Αγιον Όρος και δεν είχα δει ποτέ τίποτα. Το είδα σήμερα. Άλλα 40 χρόνια να μου λέγανε να ασκείτευα στο Αγιον Όρος για να δω αυτό που είδα, με όλη μου τη χαρά θα το έκανα. Γιατί εγεύθη τα του παραδείσου, όπως ο Παύλος ανέβη μέχρι τρίτη ουρανού. Λοιπόν, και δεν πιστεύουμε στο Θεό, γι' αυτό και λέει ο Θεός, όταν θυμάστε σε ένα σημείο είπε ο Χριστός, ότι να μην βατολογείτε, να μην λέτε ζητιανιές, να μην λέτε πολλά λόγια πράγματα, διότι αυτά πάντα τα έθνη επιζητούν. Δηλαδή οι άνθρωποι που είναι στην Εκκλησία ζητάνε τέτοια παροχές. Εσείς φταίνετε να ζητάτε παροχές. Η πραγματική προσευχή είναι μια έκφραση ερωτική προς τον Θεό. Δηλαδή, λέει ο άνθρωπος στον Θεό, θέλω να είμαι μαζί σου. Τίποτα άλλο δεν έχει. Αυτό είναι η προσευχή πραγματική. Ούτε ζητάει ούτε τίποτα. Θέλω, καταθέτω, ότι θέλω να είμαι μαζί σου. Ο Χριστός έδειξε ότι η ποιότητα της προσευχής δεν εξαρτάται από το πλήθος των λόγων. Γι' αυτό τι είπε. Μη βατολογείτε την προσευχή. Μπουρ, 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 μπουρ. Γι' αυτό είναι αυτή η προσευχή πάρα πολύ μικρή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελεησόν. Είναι πολύ μικρή αυτή η προσευχή. Να σου πω τι κάνει. Συμπυκνώνει και το Πάτερ ημών που παρέδωσε ο Κύριος και το βάζει και το συμπυκνώνει και το κάνει πιο μικρό ακόμα. Όπως το Ευαγγέλιο που λέει ο Άγιος, αυτός ο Άγιος Αυγουστίνος, λέει ότι το Ευαγγέλιο είναι μικρό και μέγα. Είναι μικρό και μέγα. Το μέγα είναι όλο αυτό που βλέπετε, το Ευαγγελιάκι τώρα πόσες σελίδες είναι, και το μικρό ποιο είναι. Και ο λόγος σάρξα γένετο και εσκήνωσε με ημίν. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Όλο το Ευαγγέλιο κρέμεται σε αυτό το πράγμα. Και ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσε τον ημίν. Δι' αυτής εσκήνωσε τον ημίν. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο όλο. Ότι ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο του Αγίου Ελλάδος, έγινε άνθρωπος, εννοείται είναι και Θεός. Αδιαλείπτος προσεύχες στη Λιμπάν. Και ο Χριστός και ο Παύλος συνιστούν σύντομες και αλλεπάλληλες προσευχές. Έτσι προσευχόταν και ο Μωυσής. Πώς το ξέρουμε αυτό? Γιατί ενώ ο Μωυσής έκανε στο Θεό. Ακούει το Θεό και του λέει, γιατί βοάς πρόσμε, αφού δεν έλεγε τίποτα, δεν φωνούσε, δεν φώναζε στο Θεό. Και ο Θεός του λέει, γιατί βοάς πρόσμε, δηλαδή αυτή η εσωτερική σου αίσθηση κράζει σε μένα χωρίς να ανοίγεις το στόμα, χωρίς να λες κάτι, γιατί βοάς πρόσμε. Και ο Χρυσόστομος το αναλύει πάρα πολύ ωραία, επειδή δεν μπορεί να ψυχρανθεί εύκολα η θερμότητα της προσευχής, γι' αυτό έχουμε ανάγκη να τη ζεσταίνουμε. Πώς, άμα πούμε, έχεις ένα τσάι και το αφήσει και κρυώσει, γι' αυτό το ζεσταίνουμε πάρα πολλές φορές την ημέρα. Συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Το λέμε συνέχεια, 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 ώστε να το κρατήσουμε ζεστό. Για την προσευχή δεν χρειάζεται ούτε τόπος, ούτε τρόπος, ούτε στάση, ούτε τίποτα. Και το απαντάει με ένα πάρα πολύ ωραίο. Ο Παύλος λέει, προσευχότανε ως εξής. Όταν τον βάλανε στη φυλακή, τον δέσανε με αλυσίδες ανάσκελα πάνω στο κρεβάτι. Και ο Παύλος προσευχότανε με αυτή την προσευχή, το Κύριος ο Χριστέ ελέησόν με τον αμαρτωλό, το ίδιο ακριβώς προσευχή είχε και αυτός, αυτή είναι η προσευχή που μάθαμε από την παράδοση της Εκκλησίας, αυτή την προσευχή προσευχότανε ανάσκελα. Δεν τον πείραξε ούτε αν είναι καθιστός, ούτε αν είναι γονατιστός, ούτε αν είναι έτσι, ούτε αν είναι έτσι, ούτε αν έτσι, τίποτα. Αλλά προσευχότανε και ανάσκελα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Υπήρχε και ένας βασιλιάς, το Μάρι και μισό, το οποίο όταν του είπαν ότι θα πεθάνεις, του πήγε 5-5, γυρίζει στον τοίχο
και αρχίζει και κλαίει και ζητάει από το Θεό συγχώρεση. Και μόνον ότι εγύρισε προς τον τοίχο στο κρεβάτι, ξαπλωμένος ήταν και εγύρισε στον τοίχο και προσευχήθηκε εξ όλης της καρδίας, όχι μόνο τον συγχώρεσε ο Θεός, αλλά του έκαμε και θαύμα για αυτό το πράγμα. Επίσης, όταν ζητήσουμε με θερμή προσευχή, άλλος προσευχόταν, λέει, μέσα στο Βόρβορο, άλλοι προσευχόταν μέσα στα Θηρία, άλλος προσευχόταν μέσα στο Κήτος, στην κοιλιά του Κήτους, δεν προσευχήθηκε ο Ιωνάς. Τον πείραξε τίποτα, σήκωσε τα χέρια του, σκοτάδι είχε, δεν έβλεπε, ζέστη 60 βαθμούς έχει η κοιλιά του Κήτους, το έχουν μετρήσει, σε 60 βαθμούς ζέστη. Μέσα σε ό,τι είχε φάει το Κήτος, καθόταν ο Ιωνάς, δεν μπορούσε να σηκωθεί όρθιος, το λέει μέσα η Παλαιά Διαθήκη, καθόταν γονατιστός και έκαμε τα χέρια του έτσι, σταυροτύπος και προσευχόταν στον Θεό. Και λέει μέσα, οι φυλασσόμενοι μάταια και ψευδοί, έλεον ευθύς κατελέλπιται. Αναστείτε ο Θεός, αυτή η προσευχή είναι από εκεί μέσα. Αναστείτε ο Θεός και διασκορπιστείτε σαν οι εχθροί αυτού. Και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού και έδι η κεφαλή μου εν σκηνές, πώς λένε, σε χαράκια ωραίων κτλ. Και τι είναι προφήτης μέσα στη γυλιά. Δεν σε πειράζει το που βρίσκεσαι. Ο παπά Εφραίμ ο Κατινακιώτης μια φορά πήγε στην τουαλέτα και όπως έκανε την ανάγκη του, τον έπιασε η προσευχή. Και καθόταν μέσα στην τουαλέτα. Πάνε λοιπόν απ' έξω τα καλογέρια, άνοιξε γέρο, θέλουμε να πάμε στην τουαλέτα. Πηγαίνετε όπου θέλετε, δεν ανοίγω. Προσεύχομαι. Με έπιασε η ευχή, έλεγε. Και του λέει ο διάβολος, δεν τρέπεσε, του λέει, μέσα στην τουαλέτα. Και τι λέει, τα προς τα κάτω στη μούρη σου, τα προς τα πάνω στο Θεό. Αυτά που ρέουν προς τα κάτω, του λέει, στη μούρη σου. Και αυτά που πάνε προς τα πάνω, στο Θεό. Δεν έχουν οι Άγιοι ούτε τόπο, ούτε τρόπο, τίποτα δεν έχουν οι Άγιοι. Άρα λοιπόν μπορούμε να προσευχηθούμε παντού και να μην λέει κανείς δεν μπορώ να προσευχηθώ και δεν μπορώ να προσευχηθώ και να βρίσκει χίλιες αφορμές. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Μόνον έτσι θα συναντήσουμε τον Χριστό. Δεν τον ανακαλύπτεις τον Χριστό σε επιστημονικές αναλύσεις και λογικούς συλλογισμούς. Ξέρετε, υπήρξε μία περίοδος που βγαίνουν κάτι βιβλία, αποδείξεις για την ύπαρξη του Χριστού, αποδείξεις για την Ανάσταση του Χριστού, επιστημονικές αποδείξεις για εκείνο, επιστημονικές αποδείξεις για το άλλο. Μπούρδες για μας. Εμείς δεν χρειαζόμαστε καμία απόδειξη. Ποια είναι η απόδειξή μας, η εμπειρία, ποια είναι η εμπειρία. Πήγαινε στον παπά Εφραίμ, καθόσουν λίγο και έλεγες, αν ο παπά Εφραίμ λάμπει τόσο πολύ και έχει τόση αγάπη, να ποιος είναι ο Χριστός. Καταλάβατε, εμείς έχουμε, παίρνουμε ο ένας από τον άλλον την Αγία Πείρα. Δεν χρειάζεται επιστημονικούς συλλογισμούς για να αποδεχτούμε. Ούτε θα καθίσουμε. Είναι κάποιοι που πιάνουν τους Ιεχωβάδες και τους λένε εκείνο λέει γραφή, εκείνο λέει γραφή, εκείνο γραφή, εκείνο λέει τάλλο. Ετούτο το άλλο σκοτώματα, μαλώματα και τα ψυχά καημένα. Αφιέρωσε λίγη προσευχή για τον Ιεχωβά που βλέπεις στον δρόμο και να πεις Κύριε φώτισε τον άνθρωπο. Φώτισε τον Κύριε. Και πρόσθεσε στην νηστεία σου μία εβδομάδα νηστεία ακόμα για τον Ιαχωβά και μη στεναχωριέσαι καθόλου. Όταν θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία, θα σου πει ο Κύριος και τον Ιαχωβά κάτι τον έκανα και εσένα σε ευχαριστώ που πραγματικά έδρασες κατά Θεόν όπως εγώ θέλω, δια της προσευχής και δια της νηστείας. Έτσι λοιπόν, θέλω να καταλάβετε ότι η νίκη του ησυχασμού εναντίον εκείνων που έπαιρναν το δρόμο του ορθολογισμού για να γνωρίσουν τον Χριστό, που τους εκπροσώπησε αυτούς που έπαιρναν το δρόμο του ορθολογισμού, τους εκπροσώπησε ο Βαρλαάμ και το γάρι Ιταλικών θηρίων, έτσι το έλεγε ο Γρηγόριος ο Παλαιομάς, ο καλαβρός Βαρλαάμ της έξω Σοφία Μέγα Φρονών. Από τότε μέχρι σήμερα, από τότε μέχρι σήμερα, αυτή η Δύση είναι της έξω σοφίας μέγα φρονούντες. Όλη η φασαρία που έγινε με τον κορονοϊό, όλες η επιστήμη, εμείς κάνανε θεά την επιστήμη, κάνανε θεά την τάχα δημοκρατία, κάνανε θεά τα ηλεκτρονικά, κάνανε θεά τα πάντα, τα ξέρουν επιστήμη και τι λέει, και τη ματαιότητα των οικείων διαλογισμών πάντα ιόμενος ιδένε. Με τη ματαιότητα που έχουν στους διαλογισμούς τους νομίζουνε ότι τα ξέρουν όλα. Το βλέπετε πως κάνουνε. Δεν είναι ταπεινοί, δεν αρχίζουν ότι ούτε αυτό το Σοκράτη. Εν είδα ότι ουδέν είδα, ένα ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα. Άρα η επιστήμη πάντοτε είναι με την ίση, την υπερηφάνεια, ενώνονται αυτά. Γι' αυτό όταν εγώ είχα σπουδάσει, είχα μπει στην ιατρική και πάω στον παπά Εφραίμ τον Κατωνακιώτη και μου λέει όσα βιβλία θα διαβάσεις, τόσο αίμα θα φτύσεις αυτό τον εγωισμό που σου βάζουν αυτά τα βιβλία και η κάφηση να σου φύγει ποτέ από το μυαλό, αν σου φύγει ποτέ.
Εξηγημένο. Η περηφάνεια σου φέρνει. Η επιστήμη, άμα δεν ταπεινώσει, είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Ο ταπεινός και απλός, αλλά μπορεί να υπάρχει και ταπεινός και απλός και να μοιάζει με τον Ιώβ τον προηγούμενο, που να είσαι κεφάλι ξεροκέφαλο, αλλά επειδή είσαι ταπεινός και απλός, να μπορεί να παρουσιαστεί ο Θεός να σε βοηθήσει. Αλλά τον υπερήφανο θα τον αφήνει εκεί πέρα κάτω, να ταλαιπωριέται και να αυτό και να αυτό, και στο τέλος θα γίνει κάτι που ο Θεός δίνει σε όλους ευκαιρία σωτηρίας, και αυτή είναι η βασική πίστη μας, θα δώσει σε όλους ευκαιρία. Λοιπόν, η πολιτιστική σύγκρουση Ανατολής και Δύσης για την αντίληψη και τη γνώση του ανθρώπου όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα γνωρίσει το Θεό και προπαντός τη δυνατότητα να επιτύχει, αυτό είναι στην πραγματικότητα ο χωρισμός της Ανατολής από τη Δύση. Η Ανατολή λέει ο Θεός είναι εμπειρία, η Δύση λέει ότι ο Θεός είναι διδασκαλία, επιστήμη, καλές πράξεις. Άλλο τώρα, άλλη χαζομάρα αυτή, περί καλών πράξεων. Όσοι σήμερα στο δικό μας χώρο προσπαθούν με λογικά επιχειρήματα να πείσουν εκείνους που αμφιβάλλουν ότι ο Χριστός αναστήθηκε, να ξέρετε ότι ακολουθούν τον Βαλάμ. Μην κάνετε κανέναν κόπο να πείσετε κανέναν τίποτα. Αν ο Χριστός έχει αναστηθεί, θα το δείξεις εσύ με τη ζωή σου. Θα σε δει, είσαι λογικός, είσαι καλός, έχεις αγάπη, πιστεύεις ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Το βρίσκεις αυτό στη ζωή σου ή είσαι επιθετικός, δεν κάνεις καμία παραχώρηση, βγάζεις τα μάτια των άλλων ανθρώπων, κάνεις μια επίθεση και τελικά και μετά του λες ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Σιγά μην σε πιστέψει ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Η εμπειρία σου κατά Θεόν θα πείσει και τον άλλον και θα τον σύρεις για τη αγάπη σου και μπορεί να μην τον σύρεις και ποτέ. Ένας σεισμός γίνεται σήμερα και το σπίτι πέφτει μετά από 40 χρόνια. Μπορεί να σε γνωρίσει κάποιος πριν 40 χρόνια και να του είπες κάτι για τον Χριστό, για τη ζωή σου και να μην γίνει τίποτα. Να έγινε το πρώτο ρήγμα και μετά από 40 χρόνια παθαίνει μια εγκεφαλική αιμορραγία. Με πήρε τώρα κάποιος απόψε και μου το είπε αυτό. Παθαίνει μια εγκεφαλική αιμορραγία, πάει 63 χρονών, κοντεύει να πεθάνει. Συνέρχεται και αφού συνέρχεται, κάνει ένα ερώτημα. Γιατί δεν με πήρε ο Θεός, αφού 99% είπαν στη γυναίκα μου ότι είμαι έτοιμος να πεθάνω. Γιατί δεν με πήρε, ποιος είναι ο σκοπός που με άφησε, παπά μου, πρέπει κάτι να μάθω. Τώρα πήρε τηλέφωνο, πάτε στον δρόμο του χώμου. Πρέπει να μάθω κάτι. Έχει ο Θεός κάποιο σκοπό για μένα? Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι με τη λογική τα πράγματα. Τα πράγματα είναι όχι παράλογα, προσέξτε, υπέρλογα, υπέρ των λόγων. Να έρθουν λοιπόν, με εμπειρία είναι, να έρθουν και να δουν στην εκκλησία την εκκλησία. Όμως τώρα εσείς πώς το βλέπετε? Εάν έρθει κάποιος στην εκκλησία, τι θα δει στην εκκλησία? Θα δει την αγαλίαση για τον Αναστάντα Χριστό ή θα δουν ένα πολεμικό μένος, μια ιδεολογική τυραννία που υπηρετεί την προσωπική μας ματαιοδοξία μερικών χριστιανών? Τι πιστεύετε ότι θα δουν πολλές φορές? Πόσοι χριστιανοί δεν βγάζουν τους άλλους από την εκκλησία, και πρώτος εγώ και ο παπάς μια φορά και εσείς μεταξύ σας κτλ. Αυτά είναι ωραία, τα έγραψε ένας άνθρωπος πριν πάρα πολλά χρόνια, τα πήρε από τους πατέρες. Όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν τον ήθελε και ποτέ κανείς, λέγεται Παπαφιλόθεος Φάρος, και βλέπετε τι ωραία, πώς τα έχει θέσει καλά και έχει μπει στο νόημα. Πάμε τώρα να αναλύσουμε μία ομιλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, να δούμε τι ώρα πει. Παπαδιά, το νερό φέρτε τώρα γιατί λύσαξα. Δεν πειράζει, δεν είπα εγώ κρύο. Ωραία. Σε λίγη ώρα αρχίζουμε τώρα. Προσέξτε. Ευχαριστώ, παπαδιά μας. Υπάρχει ο Δεκάλογος. Το ξέρετε το Δεκάλογο. Το ξέρετε. Αυτό το 10. 10 εντολές. Ε. Αυτός ο Δεκάλογος εδόθηκε πάνω στο Σινά. Αλλά ο Χριστός έδωσε άλλο Δεκάλογο. Τον ίδιο Δεκάλογο τι είπε? Δεν ήθελα να τον καταλύσω, ήθελα να τον πληρώσω. Αυτήν την πλήρωση κάθισε ο Γρηγόριος ο Παλαμάς και έγραψε ένα λόγο που λέγεται «Δεκάλογος της κατά Χριστόν νομοθεσίας ή της Νέας Διαθήκης». Δηλαδή, ένας δεκάλογος που είναι όχι από την νομοθεσία μόνο του Μωυσή που τον έδωσε ο ίδιος ο Χριστός, αλλά τώρα μια ερμηνεία, μια ανάλυση κατά την Καινή Διαθήκη, ποιος είναι ο δεκάλογος, και εδώ θα ακούσετε πολλά περί του Θεού, περί της προσευχής, περί των αρετών κτλ. Είναι μια σούμα απλή. Όλα τα άλλα κείμενα που έψαξα είναι πολύ δύσκολα για το λαό. Αλλά αυτό το κείμενο είναι απλό και μπορούμε βατά να το περπατήσουμε. Ο Κύριος ο Θεός σου είσαι στην. Έτσι δεν λέει? Ένας είναι ο Κύριος. Ο Κύριος είσαι. Ναι, δεν είναι ένας. Είναι ένας. Ο εν πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι γνωριζόμενος. Ένας ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, Γιαχβέ. Αλλά δεν ξέρανε, έπρεπε να έρθει ο Χριστός και να πει ότι είναι Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα και αυτός να μας γνωρίσει την Αγία Τριάδα. Πατήρ αγέννητος. Ο πατέρας είναι αγέννητος. Υιός γεννητός, ανάρχος,
αχρόνος και απαθός. Είναι, γεννήθηκε ανάρχα από τον ανάρχος από τον πατέρα, δηλαδή είναι γεννητός, αλλά δεν έχει αρχή όπως δεν έχει και ο πατέρας. Ανάρχος και αχρόνος, δεν είναι μέσα στον χρόνο, διού και τους αιώνες επίησεν, διάβασε σήμερα ο παπάς, αυτός επίησε τους αιώνους και απαθός. Δεν χρειάζεται να υπάρχει μίξη σωμάτων πάθος για να γεννηθεί ο Χριστός ως Υιός του Θεού, ως Λόγος του Θεού, και αυτός είναι ο Λόγος. Ως δι' αυτού το εξημών χρήσας πρόσλημα. Μέχρι εδώ είναι ο Ιησούς. Δεν είναι Ιησούς, είναι ο Υιός του Θεού. Αυτός λοιπόν αποφάσισε μια μέρα και είπε, προτού να χτίσει τον κόσμο, το είπε, βουλήν προαιώνιον αποκαλύπτως η κόρη, προτού να χτιστεί ο κόσμος, προτού να γίνουν αιώνες, απεφάσισαν μαζί τα τρία πρόσωπα, ο Υιός, επειδή η μία δυνατότητα της υπάρξεώς του εσχέση με τον πατέρα είναι να είναι γεννητός, ο Υιός αρκώθηκε γιατί είναι αυτός που είναι γεννητός. Ο Υιός λοιπόν είπε, θα γίνω άνθρωπος με την συνευδοκία του Πατρός και τη συνευδοκία του Αγίου Πνεύματος και θα χρήσω την ανθρώπινη φύση και θα πω, πώς θα με πούνε, Χριστό. Άρα λοιπόν είναι ο Χριστός, γιατί ο Χριστός έχρισε τον άνθρωπο και ενώθηκε με τον άνθρωπο και έγινε κάτι πολύ ωραίο, φοβερό. Όταν ο Χριστός έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα, τον Αδάμ τον έφτιαξε τον Αδάμ όπως θα ήθελε να γίνει ο Χριστός όταν θα ερχόταν στον κόσμο. Και όταν ήρθε στον κόσμο ο Χριστός, προσέξτε, έλαβε τη σάρκα την οποία πραγματικά εκείνος είχε σκεφτεί ότι θα ήθελε να πάρει όταν θα ερχόταν στον κόσμο. Ο άνθρωπος έγινε κατ' εικόνα του Θεού στο πρώτο χτίσμα με αυτήν την εικόνα που θα ήθελε να πάρει ο Χριστός όταν θα γινόταν άνθρωπος στον κόσμο από την Κυρία Θεοτόκο. Αυτόν το μυστήριο που είπε «Βουλήν προαιώνιον αποκαλύπτως η κόρη». Αυτό το πρώτο αιώνων μυστήριο σου αποκαλύπτω κόρη. Και πνεύματι Αγίο. Προσέξτε τώρα. Ξέρετε ότι η προσευχή αυτή έχει τα εξής. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, ελέησόν. Προσέξτε κάτι. Αυτή την προσευχή την παίρνει από τρεις Αποστόλους. Ο πρώτος Απόστολος που το λέει αυτό είναι ο Παύλος. Ο Παύλος λέει ότι Κύριος, είδα τον Κύριο ο Παύλος. Ιησούς είναι το όνομα που έδωσε ο Άγγελος στην Παναγία. Πώς της είπε? Το δε αποσία γεννηθέν Άγιον κληθήσετε Ιησούς. Έτσι δεν είπε, θα το παιδί στο παιδί Ιησούς. Κύριος, Γιαχβέ, Ιησούς, Χριστέ. Λοιπόν, πού το πήρε το Χριστέ, ποιος το είπε, ο Πέτρος. Όταν τον ερώτησε ο Χριστός, τι λένε για μένα, τι λέει ο Πέτρος. Είσαι, του λέει, άλλοι σε λένε λέει ότι είσαι προφήτης, άλλοι σε λένε ότι είσαι ο Ηλίας. Και λέει, εσείς λέει, τι με λέτε ότι, τι λέτε ότι είμαι. Και πετάγεται ο Πέτρος και λέει, «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος». Βλέπετε, και οι τρεις ρίσεις είναι αποστολικές που βάζει προσευχή, «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού». Και τα τρία είναι, ο Παύλος παραδίδει στον Ιωάννη, ο Ιωάννης παραδίδει στον Πέτρο και η αρχή, το τέλος του Ιωάννου γίνεται αρχή, το τέλος του Πέτρου, του Παύλου γίνεται αρχή του Ιωάννου, το τέλος του Ιωάννου γίνεται αρχή του Πέτρου και το τέλος του Πέτρου παραμένει στον αέρα, έτσι. Και τότε για να γίνει κυκλικό, η προσευχή αυτή κυκλική, προστίθεται από την Εκκλησία, ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Προσέξτε, πού το πήρε το ελέησόν με. Θυμάστε όταν ο Χριστός αυτές τις μέρες, δηλαδή καμιά τριανταριά μέρες προτού να σταυρωθεί, πέρασε και βρήκε έναν τυφλό καθεζόμενο, θα το διαβάσουμε παρακάτω, και έλεγε «Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησόν με». Το καταλάβατε. Παίρνει λοιπόν μέσα από το Ευαγγέλιο αυτή τη λέξη «Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησόν με». Μόλις τον έκανε καλά, μέχρι που να γίνει καλά δεν φώναζε. Φώναζε «Ιησού, ελέησόν με». Μόλις τον έκανε καλά, δεν είπε ξανά Ιησού. Τι λέει? Και πεσόν προσεκίνησε αυτόν. Άρα κατανόησε εν την καρδία του ότι πρόκειται περί του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δεν είναι Υιός Δαβίδ σώσον με.
Τον έσωσε με άλλο τρόπο. Άρα η προσευχή, γι' αυτό λέμε, ότι η προσευχή αυτή, όταν ο άνθρωπος πραγματικά γίνει μονή η καρδιά του, της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, σταματάει ο άνθρωπος να λέει το ελεησόν με. Γιατί το μεγαλύτερο έλεος είναι ότι ήρθε ο Χριστός και κάθισε μέσα στην καρδιά του. Αυτό για μας ήταν σπάνιο, γι' αυτό εμείς πάντοτε συνέχεια θα λέμε ελεησόν με και καμιά φορά ας το αλλάζουμε και λίγο, να βάζουμε ελέησε τον κόσμο σου και καμιά φορά να το αλλάζετε και να λέτε αυτό το ωραίο Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον και ανάπαυσον των δούλων σου, να θυμόσαστε και τους κεκοιμημένους και με την κομποσύνη και με την προσευχή, εάν δεν μπορέσετε να βγάλετε κάποιον κεκοιμημένο από την κόλαση, τουλάχιστον θα του κάνετε την κόλαση πάρα πολύ ελαφρότερη. Και ακόμα δεν μπορείτε να τον βάλετε στη Θεία Λειτουργία να τον μνημονεύετε, γιατί αυτός μπορεί να είναι καθολικός, δεν ξέρω τι είναι, δεν πειράζει, με το κομποσκήνι να το κάνετε εσείς. Δεν μας απαγορεύει στο κομποσκήνι, δεν μας απαγορεύει να προσευχόμαστε. Μας απαγορεύει να προσευχόμαστε μέσα στο Άγιο Δισκάριο. Ποτέ δεν μας απαγορεύει να προσευχηθούμε, γιατί Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Ο φωτισμός πάει σε όλους τους ανθρώπους και εμείς ομολογούντες αυτό προσευχόμαστε για αυτούς. Δεν μπορούμε όμως μέσα στη Θεία Λειτουργία, καθώς αν αυτοί ουδέποτε απεδέχθησαν το μυστήριο της βαπτίσεως, για να τους έχουμε εκεί. Λοιπόν, ούτως μόνος Θεός και ούτως Θεός αληθινός, εν τριάδι υποστάσεων. Προσέξτε, έχει τρεις υποστάσεις. Οι υποστάσεις μεταξύ τους πώς καθορίζονται, από τι. Η ουσία είναι μία, η θεότητα. Προσέξτε, δεν έχει θεότητα ο Πατήρ, θεότητα ο Υιός, θεότητα το Πνεύμα του Άγιον. Δεν υπάρχει θεότητα, μία είναι η θεότητα, μία. Αλλά είναι τρεις υποστάσεις, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Η θεότητα φέρεται στον κόσμο ως ενέργεια του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μία ενέργεια, κοινή ενέργεια. Προσέξτε, όταν πούμε τρεις υποστάσεις, έχουμε μία ενέργεια, οι τρεις υποστάσεις. Εάν πούμε πολλές ενέργειες, έχουμε μία θεότητα. Δεν μπορείς να πεις ότι ο Υιός έχει ενέργεια, ο Πατήρ έχει ενέργεια, το Πνεύμα του Άγιου έχει άκτιστη ενέργεια. Οι τρεις μαζί έχουν τις άκτισες ενέργειες. Το προσέχετε, η θεότητα έχει τις άκτισες ενέργειες. Διότι είναι Θεός οι άκτισες ενέργειες. Και γι' αυτό επειδή είναι Θεός, είναι άκτισες ενέργειες και θεοποιούν. Θεοποιούν ό,τι πάνε, όπου πάνε το θεοποιούν. Παίρνουν τον άνθρωπο και τον κάνουν Θεό. Τον θεοποιούν τον άνθρωπο. Σας το ξαναλέω, για να το καταλάβετε πάλι. Είναι τρεις υποστάσεις, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Αυτοί κάνουν την Αγία Τριάδα. Ποια σχέση έχουν? Ο Πατέρας είναι αγέννητος, ο Υιός είναι γεννητός και το Πνεύμα του Άγιον εκπορευτών. Ενώ οι Καθολικοί λένε το Πνεύμα του Άγιον είναι εκπορευτών και δια του Υιού και βάζουν διαρχία στη θεότητα. Εμείς έχουμε μοναρχή, τι λέει, το ατροπάριο της Αγίας Τριάδας λέει, μοναρχή των θείων. Μόνο η Αγία Τριάδα μοναρχή, ολόκληρη. Και ο Πατήρ μοναρχή και είναι εκπορεύει το Πνεύμα του Άγιον και γεννά τον Υιόν αενάως. Πάντοτε γίνεται αυτό το πράγμα εις τον αιώνα. Η Αγία Τριάδα φανερώνεται προς τον κόσμο πάλι με θεότητα, αυτό λέγεται ενέργεια. Η ενέργεια λοιπόν της θεότητος είναι πολλές ενέργειες, πολλές μορφές έχει. Αγάπη, ειρήνη, συγχωρητικότητα, έλεος, τα πάντα. Αυτές είναι άκτισες ενέργειες. Είναι Θεός. Εδώ είναι οι Καθολικοί λοιπόν που λένε ότι αυτά δεν είναι Θεός, είναι κτιστές ενέργειες οι οποίες γίνονται και απογίνονται, διότι αν αποδεχτούμε ότι και αυτά είναι Θεός, τότε είναι σαν να βάζουμε δύο Θεούς. Γι' αυτό ξέρετε πώς μας κοροϊδεύουν στα μεγάλα επιστημονικά συνέδρια, πώς μας λέγανε θεΐτες, ότι δεν είμαστε μόνο ένα Θεό, αλλά ότι έχουμε θεΐτες, δηλαδή ότι την ενέργεια αυτή της άκτισης ενέργειας, επειδή τις θεωρούμε Θεός και δεν λένε ότι είναι ο ίδιος Θεός, είναι η ουσία που είναι αναφής, δεν μπορείς ούτε να τη ζήσεις, ούτε να πλησιάσεις, ούτε τίποτα, αλλά τη λένε ότι είναι η ενέργεια, ενώ τη λέμε ότι είναι Θεός, λέει, έχετε δύο Θεούς. Και γι' αυτό μας λένε θεΐτες, αυτός είναι εμπεγμός. Αυτόν μόνον αγαπήσεις. Και αυτόν μόνο λατρέψει εξ όλη τη διανία σου και εξ όλη τη καρδιά σου και εξ όλη τη ισχύ σου. Και να είναι τα ρήματα του Θεού και τα προστάγματα στην καρδιά σου. Γιατί τι είπε, αν κάνετε τα αυτά που σα λέω, τότε εγώ θα δω και θα καθίσω μαζί σα. Αλλά για να τα κάνετε, πρέπει να τα ξέρετε, να τα μελετάτε και να τα λαλείτε, είτε καθήμενοι, είτε πορευόμενοι, ή και κοιταζόμενοι. Τι να κοιτάζει ένα τον άλλον, κοιταζόμενοι με κοίτη. Είτε όταν κοιμόσαστε, δηλαδή και είστε ξαπλωμένοι, γι' αυτό λέει ένα βιβλίο.
εγώ καθέβδω και η καρδία μου αγρυπνεί. Πάρα πολλοί πνευματικοί άνθρωποι και άγιοι και μοναχοί, ενώ κοιμώντα, αντί να βλέπουν όνειρα αυτά που βλέπουμε εμείς, την ίδια ώρα μέσα στη σώμα τους λένε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν μου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν μου», όπως κάνανε πατέρες πάρα πολλοί και όπως έκανε ο Άγιος Ανδρέας ο Διαχριστός Αλλός, που άμα τον πλησίαζε στον Ανδρέα τέτοια λαύρα βγαινό έβγαινε από το στόμα του που δεν τον μπορούσαν να τον πλησιάσουν, γιατί ήταν τόσο η προσευχή αέναη προς το Θεό που και τον έκαιγε και το στόμα του. Και όποιος πήγαινε κοντά νόμιζε ότι βγαίνει λαύρα, λαύρα, δηλαδή ζεστός αέρας έβγαινε από το στόμα του, ενώ ήταν η επίκτηση του ονόματος του Θεού. Και μνηστήσει διαπαντός του Κυρίου και φοβήσει το Θεό και ουδέν άτερον εξητήσει παρά ένα πράγμα σου ζητεί ο Θεός, να τον φοβάσαι και να τον αγαπάς και να πορεύεσαι εν πάση στις οδείς αυτού και να είναι καύχημα ο Θεός σου. Πρόσεξε λέει, θα παραστούν μερικοί που θα κάνουν τους επιστήμονες και θα πούνε ότι είμαι άγγελος των υπερκοσμίων και είμαι απαθές και αόρατος και προσκύνησε εμένα. Όχι Κύριε, με σε προσκυνώ. Άγγελος να κατεβεί δεν σε παραδέχομαι. Διότι λέει πρόσεξε καλά, γιατί εκτός από άγγελος να είναι άγγελος σκότους και να έχει μετασχηματιστεί σε άγγελο φωτός και να μην μπορείς να το διακρίνεις ανθρωπέ μου. Γι' αυτό εσύ μόνο το Θεό θα λατρέψεις. Ούτε αγγέλους, ούτε Μιχαήλ αρχαγγέλους, ούτε Γαβρίλ αρχαγγέλους, ούτε αγγέλους, ούτε αγίους. Δεν λατρεύουμε τους αγίους, όχι παπαπα, ποτέ. Τι κάνουμε, σχετική λατρεία δίδομε και προσκύνηση. Δεν τους λατρεύουμε όπως το Χριστό, εμείς λατρεύουμε μόνο την Αγία Τριάδα. Κανέναν άλλο δεν λατρεύουμε. Προσέξτε, δεν λατρεύουμε ούτε τις εικόνες, ούτε τα αυτά, ούτε εκείνα, ούτε τους τοίχους, τίποτα. Εμείς η λατρεία μας είναι στραμμένη μόνο στην Αγία Τριάδα και επειδή τον Χριστό τον είδαμε, περπάτησε, φάγαμε μαζί, ήπιαμε μαζί, τον είδανε πώς είναι, τον περιγράψαν, πήρε σώμα περιγραπτό, γι' αυτό και τον αγιογραφούμε και τον ζωγραφίσουμε και ξέρουμε, αλλά την εικόνα που είναι ζωγραφημένος απάνω δεν τη λατρεύουμε, την προσκυνούμε και στέλνουμε τη λατρεία μας δια της εικόνος αυτής προς τον Χριστό και μόνο τον Χριστό. Και επίσης επειδή σχετικώς οι Άγιοι συσταυρωθήκανε με τον Χριστό, γιατί πραγματικά ο Σταυρός του Χριστού είναι αυτό το οποίο προσκυνούμε στους Αγίους Μάρτυρες, γι' αυτό λοιπόν επειδή συσταυρωθήκανε με τον Χριστό και επειδή είναι συμμάρτυρες με τον Χριστό, προσκυνούνται στους Αγίους που είναι φίλοι του Χριστού, σχετιζόμαστε με τον Χριστό και στέλνουμε την προσκύνησή μας για τον Αγίον που μαρτυρήσανε για τον Χριστό κατευθείαν στον Χριστό. Η λατρεία είναι στο Χριστό και στους Αγίους είναι σχετική λατρεία, σχετική λέει. Καταλάβατε? Δεν καταλάβατε, δεν πειράζει. Πρέπει να τα ξέρετε. Δεν πειράζει. Είναι βαθιά, είναι θεολογία. Δεν φταίω εγώ. Όταν τυπώ του παπά αυτό, μου λέει ας το πούμε αυτό. Τι να κάνω. Παρακάτω θα σας πω τι σχέση έχει αυτό να καταλάβετε τα λάθη που κάνω. Προχωρούμε λοιπόν. Και δεν θεοποιούμε τίποτα. Δεν θεοποιούμε ούτε τα αστέρια, ούτε τον ήλιο, ούτε τα ηλεκτρόνια, τίποτα, ούτε τη θάλασσα, ούτε τη γη. Μόνο δεσπότη και δημιουργών του σύμπαντος δοξάζουμε τον Θεό. Και στο Θεό ούτε το φόβο πρέπει να έχετε, αλλά δι' αγάπης κολληθήσει. Να κολληθείς το Θεό με αγάπη, λέει, και να μετανοήσεις ημέρας και νυχτός για τα εκούσια και τα ακούσια παραπτώματα. Γιατί όταν ο Μωυσής του είπε ποιος είσαι, λέει, είμαι αυτός που είμαι, αυτό λέγεται Γιαχβέ. Όταν μετά τον ξαναείπε και του λέει κοίταξε με αγάπησες, μου κάνεις το πρόσωπο και λάμπει, είσαι καλός και τα λοιπά, δεν μου λες κάτι παραπάνω για σένα? Και λέει ο Θεός, δεν μου δείχνεις λίγο τη φάτσα σου, ποιος είσαι? Είπε ο Μωυσής. Και του λέει ο Θεός, άμα δεις τη φάτσα μου θα πεθάνεις. Δεν πρόκειται να δεις. Θα δεις τα οπίστια μου. Και είδε τα οπίστια του Θεού. Ποια είναι τα οπίστια του Θεού? Αυτός. Με σάρκα. Με σάρκα. Με σάρκα. Η σάρκα του Χριστού είναι τα πίσω του Χριστού. Διότι δεν μπορείς να δεις το Θεό, θα καείς. Καταλάβατε? Όχι αυτό. Ναι, εκεί, ο Χριστός μας. Και αυτός τον έχει Παναγία στην αγκαλιά. Αυτά είναι τα οπίστια του Θεού. Λοιπόν, όταν λοιπόν τα είδε και τα είπα, λέει, ναι, αλλά πες μου και το ονοματάκι σου, πες μου κάτι παραπάνω. Και τι του λέει? Τι του λέει? Άκτισες ενέργειες. Τι του λέει? Είμαι ελεήμων, άκτιστη ενέργεια. Μακρόθυμος, άκτιστη ενέργεια. Πολυέλεος, άκτιστη ενέργεια. Αγαθοποιός, άκτιστη ενέργεια. Αιώνιος, άκτιστη ενέργεια. Και τι του λέει κάτι άλλο? Του λέει κάτι άλλο. Και αληθινός. Πρόσεξε, μη τολμήσεις ποτέ να νομίσεις ότι μπορείς να με κοροϊδέψεις. Εγώ είμαι αληθινός, κεραστής αληθινός και επειδή είμαι κεραστής αληθινός ζηλεύω, έχω ζηλό και όποιος φύγει από μένα και πάει αλλού θα το βρει μπροστά του, όχι γιατί είμαι κακός εγώ, γιατί θα χάσει τέτοιον εραστή. Ποιος θα αφήσει τέτοιον εραστή να τον χάσει και να πάει να κάνει έρωτα με τον διάβολο? Είσαι με τα καλά σας, τους λέει. Συνέλθετε, προσέξτε, διότι θα καταστραφείτε μόνοι σας. Μετά, τι έχει?
Ού ποιήσεις, δεν λέει το δεύτερο, ού ποιήσεις σε αυτό, λέει, ομοίωμα. Είτε εν το ουρανό, είτε επί της γης, είτε επί της ύδεσης, είτε να λατρεύεις και να τους δοξάζεις ο Θεός. Δεν θα δοξάσεις και δεν θα λατρέψεις ποτέ κανένα κτίσμα. Λένε μερικοί, σε λατρεύω μάτια μου, σε λατρεύω κορίτσι μου, σε λατρεύω άντρα μου, σε λατρεύω κασελάκι μου, σε λατρεύω εκείνο, σε λατρεύω τον άλλο, σε λατρεύω. Μα τι θα λατρέψεις, κτίσμα καημένε σιγά. Δεν σε λατρεύω. Είναι και αυτό σχετικό που το λένε οι άνθρωποι, αλλά εμείς μόνον όλα αυτά είναι χτίσματα Θεού. Μόνον ένας επεσχάτων, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, από παρθενική νηδία, νηδής είναι η κοιλιά της Παναγίας, σάρκα έλαβε και επί της γης όφθηκε της ανθρώπης να ανεστράφει. Και εις ουρανούς μετά σώματος ανήρθε μετά τη σταυρωσή του και εκάθισε η σάρκα του. Ξέρετε αυτό, εκάθισε η σάρκα του ανθρώπου εις τα δεξιά του Θεού μεθοσώματος και πάλι θα έρθει μετασώματος δόξης κρίνες ζώντας και νεκρούς. Δεν θα του κάνεις κανέναν εικόνα, κανέναν άνθρωπο, εις αυτόν αγάπη θα τον μνηστείς, εκείνο θα προσκυνήσεις και μόνον για τον Χριστό θα προσκυνήσεις και θα τον ανάγεις. Την ώρα που προσκυνάς την εικόνα θα ανάγεις το μυαλό σου στο Θεό και δεν θα νομίζεις ότι προσκυνάς το ξύλο, θα φεύγεις και θα ανάγεις το μυαλό σου εις τον Θεό. Ως αυτός και τους Αγίους, τους τύπους σας το είπα, γιατί πρέπει να προσκυνάμε τους Αγίους κτλ. Αλλά ένα άλλο σημείο που οι πολλοί άνθρωποι, ειδικά αιρετικοί, ούτε θέλουν να τον ακούν, ούτε θέλουν να τον βλέπουν, σημείο γαρεστή μέγιστον και τρόπαιον Χριστού και του διαβόλου, ποιος? Ο τίμιος και ζώπιος σταυρός. Όχι το ξύλο και το σχήμα που έχει το ξύλο. Το σχήμα που έχει το ξύλο. Διό και φρύτουσι και φυγαδεύονται. Άμα κάνεις έτσι το σημείο του σταυρού, φεύγουν όλοι οι διάβολοι. Αυτός ο τύπος και προτού να γεννήσετε το πρωτότυπο, και δηλαδή προτού να φύγει ο σταυρός και να γίνει πάνω στο Γολγοθά, αυτός ο τύπος του σταυρού έσωσε το Ισραήλ πάρα πολλές φορές. Και αν θέλετε να το δεχτείτε, να ξέρετε ότι αυτός πρώτα θα φύγει ο τίμιος σταυρός και μετά θα γίνει η κρίση. Γι' αυτό λέει θα γίνει το σημείο, θα φύγει το σημείο του Υιού του Ανθρώπου που θα δοξαστεί, το λέει και στην Αποκάλυψη και παντού, και μετά θα γίνει η κρίση. Πρώτο θα φύγει μετά δυνάμεως και δόξης πολλής. Και κατάς, λοιπόν, αυτό, ου γδιάστη τριγάν, λοιπόν, πάμε. Ου λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματταίου, διατί των γηίνων, δηλαδή, μερικές φορές πάτε και οργιζόσαστε, λέει, για κάποια πράγματα γήινα ή για φόβο ανθρώπων ή εσχήνη ή κέρδος οικείων. Και πολλές φορές ορκιζόσαστε ψευδός. Επιορκία άρνησης Θεού εστί. Όποιος ορκιστεί ψέματα αρνείται το Θεό. Και να θυμάστε και κάτι άλλο για να είστε έξυπνοι. Εύκολος όρκος ίσον επιορκία εύκολος. Ένας που ορκίζεται πολύ εύκολα έχει την επιορκία πολύ εύκολη. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εδώ πέρα. Αληθεύον δεν πάση τη εις λόγης, όρκου βεβαιότητα παρέξεις. Εάν ένας άνθρωπος λέει, όλη του η ζωή είναι πραγματικά αληθινή, όταν θα πάει κάπου και πει κάτι, η ζωή του όλη πιστοποιεί ότι αυτό που λέει είναι αλήθεια. Δεν έχεις ανάγκη να ορκιστείς, εφόσον όλη σου η ζωή είναι μία αλήθεια. Σε αυτόν δε απαιτήσεις τας ευθύνας. Εάν πάλι ορκιστείς λέει, να απαιτήσεις τις ευθύνες σου με ελεημοσύνη, με ηκεσία και πένθη και κακώση σώματος εξουλεόμενων των Χριστών, ο οποίος είπε «Μη ομώσε όλους». Ημέραν μίαν της εβδομάδος θα θωρήσεις το Θεό μια μέρα της εβδομάδος, η οποία είναι Κυριακή. Γιατί έχει ανατεθεί στον Κύριο, γιατί αυτή έγινε η Ανάσταση των νεκρών. Αυτά δεν τα λέγει η Παλαιά Διαθήκη, δεν τα ξέρε. Ενώ εμείς τώρα γιατί τις κάνουμε τις δεκαεντολές με αυτή τη μορφή. Τις κάνουμε γιατί είναι Ανάσταση των νεκρών και προϋποδείξαντι και προπιστωσαμένο την Κοινή Ανάσταση. Γιατί την Κυριακή ημέρα θα γίνει η Κοινή Ανάσταση. Η Εκκλησία πιστεύει ότι η Κυριακή ημέρα θα γίνει η Ανάσταση. Κυριακή ημέρα έγινε Ευαγγελισμός. Κυριακή ημέρα έγινε η Γέννηση. Κυριακή ημέρα έγινε η Ανάσταση. Κυριακή ημέρα έγινε η Πεντηκοστή. Όλα τα μεγάλα γεγονότα της σωτηρίας του ανθρώπου γίνανε Κυριακή. Άρα λοιπόν εμείς δοξάζουμε την Κυριακή ημέρα και για αυτά που γίνανε και Κυριακή θα δεχτεί, Δευτέρα παρουσία θα δεχτεί και για αυτά που θα γίνουνε. Προχωράμε. Μετά ας πάμε σε κάτι άλλο. Επίσης λέει την ημέρα των Σαββάτων αγιάσεις σαββατίζον την των κακών απραξίαν. Δεν είναι την Κυριακή να καθίσεις λέει για να χαζεύεις, θα πας στην εκκλησία. Θα κάνεις ελεημοσύνες, θα κάνεις καλά και θα κάνεις, άμα δεν μπορείς, να κάνεις τον κακό να πραξία. Μην κάνεις πράξεις τα κακά. Ας κάνει μια τεμπελιά εκείνη την ημέρα για το χάρι του Χριστού. Τεμπέλιας. Κάτσε. Δεν θέλεις να κάνεις τίποτα. Ξάπλωσε και πες. Σήμερα δεν θα κάνω κανένα κακό. Με το μυαλό θα κάνεις. Δεν πειράζει.
και αφιέρωσε τον εαυτό σου λίγο στην προσευχή. Είναι πολύ καλή η Άγια, είναι μαλακή η Άγια. Δες τι ωραία που τα λέει. Δια τους κακών απραξία. Μην κάνεις κακό εκείνη την ημέρα. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου. Πω. Γιατί λέει, σου έδωσαν το βίο τη ζωή. Εάν δε οι γονείς σου είναι τόσο καλοί που σου δώσανε και την καλή ζωή, που τι είναι, να σε βαφτίσουνε, να σε διδάξουνε, να μην σε εμποδίσουν από τα χριστιανικά, πόσο περισσότερο πρέπει να τους τιμάς αυτούς. Αλλά προσθέτει και κάτι άλλο. Δεν θα τιμάς μόνο τους γονείς, αλλά θα τιμάς και τους πνευματικούς πατέρας. Διότι χωρίς πνευματικό πατέρα, ορθοδοξία δεν υπάρχει. Όποιος δεν έχει πνευματικό πατέρα, δεν είναι μέσα στην Εκκλησία. Αυτό το λέει παρακάτω. Πάσα νουν τιμήν και αγάπην, οφείλεις εις τον πνευματικόν πατέρα, ώστις εις αυτούς τιμής αναφερομένης, επί των Χριστών και το Πανάγιον Πνεύμα. Λοιπόν, στον πνευματικό πατέρα λέει η τιμή που κάνεις είναι σαν να την αναφέρεις στο Χριστό και στο Πανάγιο Πνεύμα. Γιατί ο πνευματικός είναι για σένα αυτός που σε συγχωρεί κατά την εντολή του Χριστού, αλλά και αυτός που σε συγχωρεί το εξής. Διότι έρχεται το Πνεύμα του Άγιον την ώρα που σου διαβάζει τη συγχωρητική ευχή, δεν περνάνε ό,τι να είναι, την ώρα εκείνη με το Πνεύμα. Άρα, όταν τιμάς τον πνευματικό, τιμάς τον Χριστό και το Πνεύμα του Άγιον, ενώ την υιοθεσία ανέλαβες και τον επουράνιον πατέρα, παρού πάσα πατριά εν ουρανό και επειδής ονομάζεις. Σπεύσεις δε δια παντός του βίου πνευματικό πατέραν έχει. Να τσακιστείς, να βρεις πνευματικό πατέρα για όλη τη ζωή και να επαγγέλεις αυτό πάνω αμάρτημα και πάνω λογισμών και λαμβάνει παρά αυτού την ιατρία και την άφεση. Μπορεί να μην κάνει τίποτα, να είναι τόσο απλός που να μην ξέρει που είναι η πόρτα της εκκλησίας. Δεν σε νοιάζει ένα. Εσύ σκύβεις το κεφάλι και λες τις αμαρτίες σου και τελείως. Εγώ μια φορά είχα κάτι να πω και δεν το έλεγα και πάω σε ένα... Πάω κάπου και μου λέει ένας γέροντας, ήταν και παπαιδιά μπροστά, ότι πήγε σε έναν... πώς το λένε, πήγε σε, ένα, σε μια εκκλησία, μεγάλος γέροντας υψηλού επίπεδου, πνευματικός άνθρωπος. Χρυσίνου. Λοιπόν, και πήγε εκεί πέρα και πάει στη Θεσσαλονίκη, μπαίνει μέσα, χτυπάει το κουδούνι, βγαίνει ένας παπάς, λέει τι θέλεις, πάτε, λέει θέλω να εξομολογηθώ. Καλά, πήγανε, καθίσανε στο εξομολογητήριο, του λέει πώς σε λένε πάτρε, δεν σε νοιάζει, του λέει. Πού υπηρετείς πάτρε, δεν σε νοιάζει, του λέει. Με το παλαιό είσαι ή με το νέο, του λέει, δεν σε νοιάζει, του λέει. Τρία δεν σε νοιάζει, του είπε. Θα σου πω αυτό, θα με συγχωρήσει και θα φύγω. Έτσι έγινε πάντα. Μου το είπε και εμένα. Και το εφάρμοσα και εγώ αυτό. Αλλά όπου πάω εγώ με ξέρουν. Την έχω πατήσει. Και όπου πάω μου λέει, καλώς τον πάτερ Ευάγγελο. Λέω, Θεέ μου, τι έπαθα. Τι έπαθα, καλύτερα να πας στους γνωστούς σου λοιπόν που σε ξέρουν καλά και να μην πας σε γνώστους. Αυτό δεν το ρίξανε κανείς και πήγε, καταλάβατε τι έγινε. Και τι είπε αυτό, δεν σε νοιάζει, δεν σε νοιάζει, δεν σε νοιάζει. Και είπε την αμαρτία του και συγχωρέθηκε. Επίσης κάτι άλλο, ο πνευματικός μου, ένα πατηράγγελος μου είχε πει ότι άμα γίνεις πνευματικός θα φοράς το πετραχύλι σου και επειδή θα έρχονται άνθρωποι και θα ντρέπονται να πούν τις αμαρτίες, θα τους πεις την πρώτη φορά θα κάνουμε αυτή τη δουλειά. Θα έχω στο πετραχύλι, θα είσαι από κάτω, θα σου λέω τις αμαρτίες, υπάρχει ένα βιβλίο, όχι αυτά που λέει κανένας αυτό και κενό, όχι, υπάρχουν οι αρχές της εκκλησίας που λένε ακριβώς τις αμαρτίες. Και όποια αμαρτία καταλάβεις, γιατί μπορεί και να μην τις καταλαβαίνει, ό,τι καταλάβεις θα τραβάς το καζανάκι, δηλαδή θα τραβάς το πετραχύλι, η Ορδάνης, ταν, ταν. Οπότε, τρεις φορές τράβηξε αυτό το πετραχύλι. Down, down, down. Το συγχώρεσα, πήγε στο καλό. Την επόμενη φορά που ήρθε, θυμόμουν εγώ που είχε τραβήξει το καζανάκι. Down, που τράβηξε το πετραχύλι. Μην το λέμε, νομίζετε ότι είναι καζανάκι, μην ντρεπόσαστε. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό έχουμε δύο. Όταν μα δείτε, είναι δύο τα ποταμοί μας. Λέγεται Ιορδάνης, γιατί ο Ιορδάνης είναι Ιόρ και Δάν, είναι δύο ποτάμια. Ενωνόταν δύο ποτάμια. Ιόρ και Δάν. Και αυτός είναι ο Ιορδάνης που συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων. Άρα πρέπει να έχουμε πνευματικό. Μετά λέει ου πορνεύσεις, τα ξέρετε αυτά, γιατί πώς θα κάνεις μέλος του Χριστού, το μέλος του σώματός σου που είναι μέλος του Χριστού, θα το κάνεις μέλος πόρνης κτλ. Επίσης, αν θέλεις να είσαι παρθένος, καλό θα ήταν να μείνεις και παρθένος, αλλά εγώ λέω να απέχεις από την πορνεία και από τη μοιχεία και από την ασέλγεια και από το περιέργος εν ωράν τα σώματα, γιατί ο Χριστός έκοψε τις ρίζες των παθών. Δεν είπε μην το κάνεις μόνο, αλλά τι είπε. Όποιος δεις το επιθυμείσαι, τέλειος.
μετέφερε τα πράγματα και σε κρατάει και ταπεινό. Ου φωνεύσεις. Ο φόνος είναι πάρα πολλά, διότι είναι σχέση με τον ανθρωποκτόνο, τον διάβολο. Και τι λέει? Επειδή ο φόνος εκ πληγής προβαίνει. Η δε πληγή εξ ύβρεως, η δε ύβρη εκ της οργής. Δηλαδή, πάει ανάποδα, λέει, η οργή γεννάει τη βρισιά. Η βρισιά γεννάει το χτύπημα και το χτύπημα μπορεί να γίνει τέτοιο που να γίνει φόνο. Γι' αυτό λέει να μην οργίζεσαι καθόλου. Να κόψεις τη μάνα, να κόψεις, όχι τα παιδιά. Ο φόνος είναι αποτέλεσμα. Η μάνα είναι η οργή. Την οργή λέει να κόψεις, λέει. Είδατε πώς τα παίρνει. Ενώ εμείς τα βλέπαμε απλά και πώς το αναλύει ένα προς ένα και πάει με τα πνευματικά. Και τον πλήττοντα μη αντιπλήξεις και να σε χτυπήσουν, λέει, μην αντιπλήξεις, δεν πειράζει. Και μην αμφιβρίσεις τον υβρίζοντα, που εγώ άμα με βρίσεις είμαι αρβανίτης και θα σου πω χίλια περισσότερα. Λοιπόν, και τον εαυτόν, σε αυτόν και τον κακούντα σε του φωνικού πτώματος ελευθερώσεις. Ακόμα λέει και να σε κάνουν μεγάλο κακό και να σου έρθει στο χέρι να τον πατήσεις γιατί έχεις το δικαίωμα, ελευθέρωσε τον στήτων στο καλό. Ο δε κακολαγών και κακοποιών, εκείνος δίκη τίκτη, κόλαση αιώνιων. Ο γάρ λοιπόν τον αδελφό ορακά, μωρέ, είπε ο Χριστός, ότι αν πεις τον αδελφό σου μωρέ να τον πεις, είσαι ένοχος στην κρίση. Ου κλέψεις, να μην κλέψεις τίποτα. Μάλλον δε, όχι μόνο να μην κλέψεις, αλλά κρυφά να δώσεις αυτούς που έχουν ανάγκη για να απολάβεις εν κρυπτό αυτά που έκανες εν κρυπτό, να τα απολάβεις εν φανερό από τον πατέρα σου. Ού και επιθυμήσεις τι όσα εν το πλησίο σου εστίν. Ούτε κτήμα, μην επιθυμήσεις, ούτε κτήμα, ούτε χρήμα, ούτε δόξα, ούτε ό,τι είναι δίπλα. Γιατί η επιθυμία όταν συλληφθεί στην ψυχή, γεννάει την αμαρτία. Η αμαρτία όταν τελεστεί, από εκεί το θάνατο. Συ δε των αλετριών ουκ επιθυμιών και της πλεονεξίας και της αρπαγής θα καταφέρεις. Εάν δεν επιθυμήσεις τα πράγματα που είναι δίπλα, τότε ούτε τη μοιχεία θα κάνεις γιατί επιθυμείς. Προσέξτε τι λέει, ωραία. Ούτε λέει θα αρπάξεις, ούτε την πλεονεξία, ούτε τίποτα. Άρα το πρώτο πράγμα είναι να μην επιθυμήσεις. Μάλλον, μάλιστα, θα παρέχεις το ετούντι και θα τον ελεήσεις όσος μπορείς, γιατί θα χρήζει αλέους και ούκ αποστραφήσει το θέλοντα δανείσαστε. Πρόσεξε, λέει, άμα έρχει κάποιος να σου δανειστεί, να μην του δώσεις και να περιμένεις να τα πάρεις πίσω, διότι δεν θα στα δώσεις και ποτέ, θα στεναχωρηθείς κιόλας, αλλά θα στραφείς και εναντίον του εχθρικά και στο τέλος, λέει, θα κάνεις το εξής λάθος. Πρόσεξε, λέει, να μην νικήσεις εν το αγαθό το κακό, να νικήσεις εν το αγαθό το κακό. Το κακό νικέται μόνο με το αγαθό. Το κακό νικέται μόνο με το καλό. Το κακό είναι ανύπαρκτο, αφήνει χώρο δωρεάν και αν εσύ θέλεις πας και χώνεσαι στο χώρο του κακού και το γεμίζεις και το πληρώνεις και το κακό νικέται μόνο με το καλό. Ταύτα πάση δυνάμει φυλάτων, φύλαξε τα αυτά με όλη σου τη δύναμη και θα σωθείς και εσύ και θα ευλογηθείς. Και τελειώνουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να καταλάβετε τι κακό έχει γίνει με τη Δύση. Γελάς εσύ, ε? Επειδή λέω ότι τελειώνουμε και δεν τελειώνω ποτέ. Έχω μοιράσει την ώρα. Προσέξτε να δείτε τι σχέση τώρα έχει η σημερινή κατάσταση με όλα αυτά τα οποία λένε οι πατέρες. Έχω κάνει πολλή δουλειά, να ξέρετε, φαίνεται... Εγώ μια εβδομάδα να διαβάζω κάθε φορά που είναι να κάνω μια ομιλία. Με παίρνει ένα δεσπότη, μου λέει: θα έρθει και σε μένα. Δεν έχω διαβάσει. Του λέω: δεν πειράζει, μου λέει από αυτά που ξέρει. Τι λες, δεν έρχομαι. Πρέπει να διαβάσω, δεν μπορώ να έρθω. Πώς θα έρθει. Δεν μπορώ, ντρέπομαι. Άσε που δεν θέλω να λέω και τα ίδια, γιατί θα λένε: είναι μερικοί που πάνε από εδώ και λένε τα ίδια και εδώ και εκεί παρακάτω. Εγώ ντρέπομαι. Τι λες, λέω: να λένε ότι ο Παπαγγέλης δεν έχει άλλο θέματα, τεξάντλησε. Δεν θέλω, είμαι καινόδοξο άνθρωπο και θέλω να. Λοιπόν, κατά ενωτικών τώρα λοιπόν. Το θέμα μα είναι το κατά ενωτικών. Καταλάβατε ότι έχουμε την επιστημή, έχουμε το σκεπτικό της λογικής, έχουμε αυτούς που λένε ότι το φως της μεταμορφώσεως είναι κτιστό. Αυτό είναι βασικά. Ούτε λίγο ούτε πολύ λέγανε ότι το φως αυτό που είδαν οι Απόστολοι στην μεταμόρφωση ήταν κτιστό. Γι' αυτό έγινε όλη η φασαρία. Γιατί εμείς λέμε ότι είναι άχτιστη ενέργεια του Θεού το φως αυτό και είναι Θεός και θεοποιεί, ενώ αυτοί λένε ότι είναι κτιστό και το Θεό το γνωρίζει μόνο με την επιστήμη. Να σας πω μια βλακεία από τις μεγαλύτερες που λένε, γιατί έχουν πει τόσα λάθη που δεν μαζεύονται. Τι λένε, ξέρετε, ότι αυτό το περιστέρι που φανερώθηκε απάνω στη βάφτιση του Χριστού είναι η ουσία του Αγίου Πνεύματος. Το ξέρετε αυτό? Έχει ειδική ομιλία ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης
για αυτή την πλάνη. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι δεν είναι, η ουσία είναι άλλο πράγμα και η ενέργεια άλλο πράγμα. Γι' αυτό τι είπε, το πνεύμα του Άγιον Εφάνη οσί περιστερά. Δεν είναι πέτο παιδί, έτσι δεν είπε. Οσί, έχει σημασία που το λέει το οσί περιστερά. Αλλά επειδή δεν ξέρουν καλά τα ελληνικά, έχουν τα λατινικά οι άνθρωποι, κολλάνε σε μερικά πράγματα και πρέπει να τους πάρει κάποιος από το χέρι να τους τα δείξει, αλλά λόγω του εγωισμού δεν αποδέχονται ποτέ τίποτα. Τι έχουμε στη σημερινή εποχή, τι βλέπετε εσείς, ποιο είναι το κεντρικό νόημα της εποχής? Η ειρήνη. Η ειρήνη σου λέει, η ειρήνη. Ο πόθος της ειρήνης προέρχεται από χάσιμο πραγματικών πνευματικών ιδανικών. Από το φόβο και την αγάπη της καλοπέρασης. Οι άνθρωποι φοβούνται να χάσουν την ειρήνη γιατί αγαπάνε την καλοπέραση. Άρα ο ασκητικός τρόπος που λένε οι Άγιοι δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Φάγομεν, πίωμεν, αφήστε μας να τα χαρούμε, προδίδουμε τα πάντα αρκεί να περνάμε καλά. Αυτή είναι η ειρήνη του διαβόλου. Αφήστε μας ησύχους να απολαύσουμε τα αγαθά της γης. Είναι κατά συνθήκη συνεργασία όλων των δαιμόνων των κρατών για την απόκτηση αγαθών που ο καθένας χωριστά δεν θα μπορούσε μόνος του να αποκτήσει. Αυτή είναι η παγκοσμιοποίηση. Ενώ χωριστά δεν θα μπορούσε ο καθένας μόνος του, τι κάνουν. Ενώνεται το παγκόσμιο αυτό συμφέρον, σου πετάει την ειρήνη μπροστά που δεν είναι ειρήνη κατά Χριστόν, γιατί σου λέει, εάν μόνος μου δουλέψω, δεν θα το αποκτήσω. Εάν καταφέρω και τους πείσω τους ανοήτους ότι πρέπει να ενωθούμε παγκόσμια όλοι, να ενωθούμε με την Ευρώπη, να ενωθούμε με την Αμερική, να ενωθούμε, ίσως πάρουμε και τη Ρωσία μια μέρα, πάρουμε και την Κίνα, να γίνουμε παγκόσμια όλοι, ένα, και θα τους πούμε, θα ενωθούμε γιατί δεν πρέπει να γίνει πόλεμος. Μην γίνει πόλεμος, να έχει ειρήνη. Είναι μια παγκόσμια συνεννόηση για το πάθος. Αιτία είναι η φιλιδονία και η φιλοηλία. Αυτή η ειρήνη είναι προϊόν ανάγκης και γι' αυτό είναι ψευτική και δεν κρατάει ποτέ. Είναι προϊόν ανάγκης για να περάσουμε καλά. Γι' αυτό αυτή η ειρήνη, ο καημένος ο Βάρναλης έλεγε «Όριμο τέκνο είμαι της οργής». Ούτε αυτό δεν είναι αυτή η ειρήνη. Δεν είναι όριμο τέκνο της οργής, ότι όλα είναι οργισμένοι πάρα πολύ και σου λέει «Επειδή θα λιοσφαχτούμε άμα ξεπτύσουμε». Όχι, δεν είναι αυτό. Πέρασε και αυτό το κομμουνιστικό, η οργή. Όχι, πέρασε. Τι σου λέει? Να πάμε καλά καλά μόνοι μας και ισχύει να μπορούμε να τα φάμε ήσυχα. Πόλεμος. Ο πόλεμος για τους αρχαίους Έλληνες, για τους Βυζαντινούς, για όλους ο πόλεμος μέχρι το 1821 και το 12 και τα λοιπά και το 40 ακόμα ο πόλεμος ήταν σύγκρουση αδικίας με δικαιοσύνη. Αυτή ήταν ο σκοπός του πολέμου. Γι' αυτό πήγαν να πολεμήσουν. Αυτό πήγαν. Εγώ άμα μου έλεγε ο πατέρας μου θα πας να πολεμήσεις γιατί μας αδικούν οι Τούρκοι θα πήγαινα. Δεν. Τώρα οι πόλεμοι τι είναι? Σύγκρουση αδικίας με αδικία. Αυτό είναι ο πόλεμος που θέλουν να πει άμα γίνει πόλεμος. Η αδικία να συγκρουστεί με την αδικία. Εδώ έρχονται οι Άγιοι και λένε, μα τι λέτε βρε ανόητοι, στραφείτε στον έσω άνθρωπο να βρεις την όντως ειρήνη, την ειρήνη του Χριστού. Προσευχηθείτε, μπέστε μες στην πνευματική ζωή. Όχι, αυτοί έχουν αρχηγό το διάβολο, ο οποίος παρουσιάζεται με διάφορες μορφές. Παλιά που ήμασταν εμείς μικρά παιδιά ήταν η μασονία, ξεπεράστηκε αυτή, είναι και αυτή, αλλά τώρα έχουν πάει στις σαϊντολογίες, στον δαιμονισμό και σ' άλλα και σ' άλλα και σ' άλλα. Δεν είδατε έγινε μια σύναξη και φέρνανε ένα βραχμάνο ότι ήταν εκεί πέρα να τους διαβάσει στην Ευρώπη που πήγαν εκεί πέρα, στον Ταβός, δεν πήγαν στον Ταβός, κάπου πήγαν, φέρνανε έναν βραχμάνο, ξέρω εγώ τι, έναν τι, να τους διαβάσει. Όλοι, χριστιανοί ορθόδοξοι, χριστιανοί, ο δικός μας χριστιανός, ο άλλος χριστιανός, ο άλλος χριστιανός και φέρνανε να τους διαβάσει ένας δαιμονοκρατούμενος άνθρωπος. Ειρήνη. Εκείνο που ζητάνε είναι να ειρηνεύσουν λίγο τη συνείδηση. Θέλουν να ειρηνεύσουν ποιο? Τι εννοούν ειρήνη? Να ειρηνεύσει το καλό με το κακό. Η δικαιοσύνη με την αδικία. Η αρετή με την αμαρτία. Μη μας λέτε λέξη αμαρτία. Δεν τη σηκώνουμε τη λέξη αμαρτία. Δεν είναι αμαρτία. Όχι. Δεν θα γίνει. Θα γίνει ειρήνη μεταξύ αρετής και αμαρτίας.
Η αμαρτία θα λέγεται αρετή και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ την αρετή να τη λέμε αμαρτία. Αυτό δεν τα συνδέεται τώρα με τα προηγούμενα που έχετε ζήσει αυτό κάνα δύο μήνες, τρεις μήνες. Τα καταλάβατε πώς είναι αυτό, τα πάθη των ανθρώπων. Για να μπορέσουν να ενηρεέσουν και αυτοί με τη συνείδησή τους, είναι ανάγκη να ενωθεί η αλήθεια με το ψέμα. Δηλαδή, τι λένε, δεν υπάρχει αλήθεια, είναι σχετική η αλήθεια. Όλη η αλήθεια έχει και λίγο ψέμα. Άρα, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μπορεί να μην γεννήθηκε από Παρθένο, και βλέπετε τους διαβόλους. Είναι ένας τατσόπουλος ο οποίος έχει χυμίσει στον κορμό και λέει βλετσί. Και είναι και ένας καημένος δημοσιογράφος δικός μας, πάει και τον τζιγκλάει για να μην βάζουν τις δηλωθές. Τρέλα και κουλέ. Εσείς τίποτα. Όταν βρίζει κάποιος τον Χριστό, πηγαίνετε στο σπίτι σας, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, κλειστείτε μέσα στο σπίτι, αφού δεν μπορείς να του δώσεις μια σφαλιάρα. Λοιπόν, κλείσε μέσα στο σπίτι, να σε πιάσουν. Κλείσε μέσα στο σπίτι σου και πες. Χίλιες δόξες να έχεις Θεοτό και Μαρία που σε υβρίζει αυτός ο ανώτος, εγώ σε δοξάζω χίλιες. Ακούει ο διάβολος ότι έγινε αιτία να δοξαστεί η Παναγία χίλιες φορές και σου λέει: άμα όλοι οι χριστιανοί λένε χίλιες φορές να δοξαστεί η Παναγία και αυτή μόνο μία φορά είπε, έβρισε την Παναγία, εγώ τι κάνω. Δι' αυτού του τρόπου προκαλώ τους χριστιανούς να προσευχηθούν και να λένε χίλιες δόξες στην Παναγία, άρα να σταματήσω να τους πω να βρίζουν την Παναγία. Αυτό είναι. Έχουμε δικούς μας τρόπους πνευματικούς εμείς για να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα. Οι χριστιανοί παλιά ήσαν έτοιμοι να πεθάνουν. Τώρα οι χριστιανοί είναι έτοιμοι να ενωθούν για να διατηρηθούν όλα τα παραπάνω. Και όλοι μαζί να κτίσουν την πόλη του Αντιχρίστου. Όπως έγινε αυτό που χτίζανε τον πύργο, πώς το λένε τον πύργο αυτό, τον πύργο της Βαβέλας. Οι περισσότεροι νοσηροί αισθηματίες νομίζω ότι η πίστη είναι μία δεοντολογία που αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις. Στη Δύση λοιπόν, αλλά και στην πολιτεία αυτή, και ο κύριος Μητσοτάκης και όλοι οι αυτοί, τι λένε. Πρέπει να είστε καλοί χριστιανοί. Δηλαδή, όταν σας χτυπάμε, να γυρίζετε το άλλο πρόσωπό σας. Όταν βρίζουμε την πίστη σας, εσείς να λέτε, οι άνθρωποι του Θεού, λέει, βρίζουν, οι άνθρωποι του Θεού, μας κάνουν διδασκαλία συνέχεια, διδασκαλία, και σου λέει, η πίστη είναι μία δεοντολογία για να είσαι καλός άνθρωπος. Δεν καταλαβαίνω ότι είναι άλλος καλός άνθρωπος και άλλος καλός χριστιανός. Και τι λένε, η βασιλική οδός είναι η μέση, ψεύτες. Η βασιλική οδός δεν είναι η μέση ανάμεσα σε δύο δρόμους. Η βασιλική οδός είναι το καλύτερο που πρέπει να γίνει σύμφωνα με το φωτισμό που σου δίνουν οι Άγιοι την κάθε στιγμή. Καλή οδός μπορεί να δώσει να δώσεις ένα σκαμπίλι. Καλή οδός είναι να πεις γιατί τα κάνεις αυτά. Καλή οδός είναι να υποχωρήσεις. Δεν είναι η μέση οδός ανάμεσα στα πράγματα και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Μπορεί να έρθει η ώρα που να πας μόνο με τον πόλεμο. Και μπορεί να έρθει η ώρα να πας με την ειρήνη και μπορεί να έρθει η ώρα να πας και από τη μέση. Αλλά δεν είναι η μέση οδός όπως μας μαθαίνουν αυτοί οι αντίχριστοι που είναι εναντίον της θεολογίας και εκκλησίας και μας λένε να είσαστε καλοί ανθρώποι, καλοί, με αγάπη, ναι, να σας καβαλάμε, να μας πάτε βολτούλα και όταν μας πείτε δεν μπορούμε κατεβείτε, θα κατεβούμε τώρα που μας πήγατε, να μας πάτε, το έχει ο Κόντογλου ένα πολύ ωραίο, το ξέρεις εσύ, έχει ο Κόντογλου ένα ωραίο μύθο αυτό που λέει ότι σε καβαλάει, μετά σου λέει πήγαινε με 5 μέτρα, μετά λες κατέβα, λέει όχι θα με πάστε άλλα 10 μέτρα, 20 μέτρα, 40 μέτρα, 50 μέτρα και μόλις κατεβείς τα 50 μέτρα και είσαι Ικαριστιανού, θα σου πει γιατί με κατέβασες κυρία Ικαριστιανού να καθόσουν στο σπίτι σου, να κλαις το παιδί σου και να πας στην εκκλησία, όπως είπε αυτή η ευλογημένη. Πήγαινε στην εκκλησία, μπα, πήγαινε στην εκκλησία να σου μάθει τι, τη μέση οδό, ε. Έτσι μας έχετε μάθει. Να σου κάνει η Εκκλησία τι, να σε κατευνάσει, να μην ζητήσεις το δίκιο σου ποτέ. Αυτό τι είπε. Πήγαινε έτσι στον Παπαναστάση, να δεις πει ο Παπαναστάσης. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ο Θεός, πονηρή, πονηρή. Όπου θέλουν την Εκκλησία την έχουν για δούλα, παραδουλεύτρα, σφουγγαρίστρα του κράτους. Είδατε. Τώρα ζεστενόσαστε λιγάκι, δεν θέλετε να φύγετε, σας βλέπω. Σας αρέσουν, η κατάκριση είναι πολύ ωραία, τα έχει όρεξη. Λοιπόν, προχωράμε τώρα. Η Εκκλησία λοιπόν, η κακομοίρα η Εκκλησία, σου λέει, αφού όλοι κάνουν φόρα ειρήνης, ας κάνω κι εγώ ένα φόρα ειρήνης. Και πάει και βρίσκει μια διαολιά που λέγεται Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Πότε άρχισε, το 1900 και
Ποιοι συμμετείχανε? Όλοι. Και εμείς συμμετείχαμε. Η Ρωσία δεν πήγε γιατί ήταν κομμουνιστική. Την είχε σώσει ο κομμουνισμός. Μόλις έφυγε ο κομμουνισμός, πάει η Ρωσία και λέει: σας παρακαλώ, βάλτε και εμένα μέσα. Ο Άγιος Μόσχας που μας κάνει τώρα ότι είναι Ορθόδοξος. Δεν είναι κανείς Ορθόδοξος όπως πάει το πράγμα. Δεν πάμε καλά. Δεν υπάρχει παγκόσμιο συμβούλιο εκκλησιών. Μία είναι η Εκκλησία, μόνο μία, η Ορθοδοξία. Όποιος έφυγε από εκεί και θέλει να γυρίσει, δεν έρχεται σαν Εκκλησία. Έρχεται ταπεινά και λέει: είμαι των έσφαλων. Και εμείς λέμε: έλα μάτια μου μέσα ξανά να συλλειτουργηθούμε. Αφήνεις όλες τις βλακίες, κρατάς τις ιδιαιτερότητές σου. Διότι μερικοί άνθρωποι, ας πούμε, έχουν έναν τρόπο να κάνουν τη θεία λειτουργία. Τι με νοιάζει εμένα? Σίγουρα δεν θα τους πειράξω αυτό το πράγμα. Δεν είμαστε εναντίον του πώς κάνουν τη θεία λειτουργία. Είμαστε εναντίον να έχεις άζημα. Γιατί ο Χριστός δεν πήρε άζημα. Η Πέμπτη, η Μεγάλη Πέμπτη δεν είχε άζημα. Η Μεγάλη Παρασκευή είχε τα άζημα. Τη Μεγάλη Παρασκευή ο Χριστός είχε πεθάνει. Δεν ήταν να σου κάνει τα άζημα. Τι πήρε? Λαβών των άρτων. Άρτων δεν λένε. Τι σημαίνει άρτος? Άρτιος. Άρτιος τι σημαίνει για τους αρχαίους Έλληνες άρτος? Αυτό το ψωμί δεν είπε πιταστέ που λέμε τρώμε εμείς οι Αρβανίτες. Δεν πήραν πιταστέ, δεν πήραν όστιες. Τι πήραν? Ψωμί κανονικό. Άρα ψωμί πήραν. Ψωμί θα βάλεις και κρασί θα βάλεις. Εμείς κρατάμε τη συνέχεια. Θέλεις? Ναι. Θες να κρατήσεις το αυτό? Δεν θα μαλώσουμε για εκείνο. Το πιο βασικό είναι να σκύψει το κεφάλι και να μπει στην Εκκλησία και να πει: είμαστε ίσοι όλοι. Το πρώτο. Δεύτερον, πάει το φιλιόγκβε που μπορεί να το πούνε αυτό, να ξέρετε, γιατί άλλες φορές το βγάζουν και άλλες φορές το βάζουν. Τι δεν μπορούν να παραδεχτούν? Τις άχτιστες ενέργειες. Γι' αυτό δεν θα ενωθούμε ποτέ. Εγώ σας το λέγω, δεν πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν, εφόσον δεν θα παραδεχτούν ότι οι άχτιστες ενέργειες είναι που συντηρούν τον κόσμο, αλλά θα πιστεύουν ότι. Άρα βλέπετε ο Γρηγόριος ο Παλαμάς πως το έδεσε. Ότι εφόσον πιστεύουν ότι οι άχτιστες ενέργειες δεν είναι Θεός, αυτές και είναι κτιστές και γίνονται και απογίνονται. Αυτό σημαίνει κτιστό. Γίνεται και απογίνεται όπως γίνομαι και πεθαίνω. Αυτό είναι το κτιστό. Λοιπόν, ακριβώς μαζεύονται και ξανάρχονται. Ενώ λέει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, ότι θα το ακούσετε άμα πηγαίνετε στην Εκκλησία, ότι δεν είναι δυνατόν να βγει ο λόγος του Θεού να μην γυρίσει. Να καρποφορήσει τα σύμπαντα και να ξαναγυρίσει το Θεό. Αυτές είναι οι άξιες ενέργειες. Καταλάβατε? Δεν είναι δυνατόν. Βγει και μια εντολή από το Θεό, μια ενέργεια από το Θεό, θα γίνει, θα πάει παντού, θα γίνει όλα και στο τέλος πάλι θα γυρίσει το Θεό. Το λέει μέσα, μα τα διαβάσετε, δεν τα προσέχετε που τα διαβάζουμε. Η Εκκλησία λοιπόν λέει, εύχεται να γίνουν όλοι ένα. Γιατί λοιπόν να μην έχουμε το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών? Και πάνε και όλοι, τρώνε, πίνουν, εξοδεύουν τα λεφτά που μαζεύουν από τους δίσκους και πουλάνε κανένα κτηματάκι και τα λοιπά που έχει αφήσει και μια γωνιά για να γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Πάμε παρακάτω. Η Εκκλησία εύχεται, λέει, στο Θεό να γίνουν όλοι, να δεχθούν όλη την αλήθεια και να προσπέσουν με πολύ συντριβή και ταπείνωση στην Εκκλησία. Ο καλύτερος τρόπος για να πείσεις τους άλλους για την αλήθεια είναι να πιστεύεις ο ίδιος αυτή την αλήθεια. Δεν συζητώ, ομολογώ. Δεν έρχομαι για να συζητήσω μαζί σας. Έρχομαι για να ομολογήσω. Θέλεις να πας να ομολογήσεις, ομολόγησε. Συζήτηση δεν κάνω. Θέλετε να μου δώσετε ένα ωραίο γουρουνόπουλο ψητό γερμανικό να φάω? Μια χώρα θα το φάω, γιατί να μην το φάω. Αλλά όταν θα τελειώσω, τι θα πει, τι είπε, τι είπε, τι είπαν? Μάρκος δεν υπέγραψε? Συζητούσαν 1,5 χρόνο, δεν έγινε τίποτα. Ενώ ο Μάρκος ομολογούσε. Γιατί ο Μάρκος όμως νίκησε? Γιατί νίκησε? Και ενώ ήταν τόσοι δεσποτάδες, τόσοι παπάδες, τόσοι καλογιάλοι, τόσοι καθολικοί, τόσοι, δεν νικήσανε και νίκησε ο Μάρκος. Γιατί? Όταν γυρίσανε στην Κωνσταντινούπολη και κατέβηκε ο Μάρκος και είπαν στους άλλους, τι κάνατε, τι είπαν οι άλλοι? Προδώσαμε. Το λέει το βιβλίο. Ο Μάρκος, όχι, λένε αυτοί. Γιατί, λέει ο Μάρκος? Γιατί ο Μάρκος όσο καιρό ήταν στην Φεράρα και στη Φλωρεντία, ζούσε ασκητικά χωρίς να τρώει λάδι, κρέας και ψάρι, προσευχόμενος διαρκώς. Γι' αυτό. Η ασκητική ζωή του Μάρκου του εξασφάλισε την ομολογία της πίστεως.
Όπως και ένα παιδάκι που το σκοτώσανε κάτω, ένα 15 χρονών, Άγιος Νικήτας, κάπως λέγεται αυτός, που το σκοτώσανε το παιδί αυτό. Γιατί, γιατί το 15χρονο δεν έτρωγε κρέας. Και του λέει η μάνα του, βρε φάει κρέας για να κοροϊδέψουμε τον Τούρκο. Όχι, λέει, δεν τρώω. Και έγινε ομολογητής. Ενώ η μάνα του πρόδωσε, αυτός έγινε ομολογητής το παιδί. Γιατί, γιατί αυτός κράτησε την νηστεία της Εκκλησίας. Άρα κράτησε τις εντολές αυτές με τις οποίες δεχόμαστε τις άχρησες ενέργειες στην καρδιά μας. Λοιπόν. Οι άνθρωποι είναι έτοιμοι, το 2. Λοιπόν, ο Χριστός δεν έγινε άνθρωπος για να σώσει όλο τον κόσμο. Αυτή τη βλακία να τη σταματήσουν. Ο Χριστός όταν προσευχήθηκε τη Μεγάλη Πέμπτη, τι είπε. Κύριε, όλος ο κόσμος είναι εν το πονηρό. Ο κόσμος πήγε στο πονηρό. Εγώ ήρθα στον κόσμο για να σώσω ους δε δοκάσμι. Θέλω να σώσω τους δικούς μου. Ούς δεν το κάνω. Πάσο όνεκ της αληθείας. Ακούει μου τις φωνής. Δεν αποκληρώνω άνθρωπο να μη σώσω, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ να σώσω όλο τον κόσμο αν ο κόσμος δεν θέλει και δεν έρθει στην ημετέρα φωνή να ακούσει τη φωνή μου. Δεν θα τον πιέσω τον κόσμο. Γι' αυτό εγώ θα σώσω μόνο τους δικούς μου. Η ένωση είναι ο καλύτερος τρόπος της εξουδετερώσεως του χριστιανισμού που ανακάλυψε η παράταξη του διαβόλου. Η παράταξη του διαβόλου σκέφτηκε, τι είπε, θα τους ενώσω όλους, θα είναι και κρύο και ζέστη και αλάτι και κακό και κακιά και ωραία και αδερφές που θα είναι παπαδιές και παπάδες που θα είναι αυτό και τόλα και τ' άλλο και θα είμαστε όλοι μαζί, θα προσκυνούμε τον Χριστό που θα τον έχουν κάνει διάβολο γιατί δεν ξέρουμε ποιο Χριστό προσκυνάμε και θα προχωρήσουμε. Δεν θέλουν τον Χριστό που αρνήθηκε να υποκύψει στους πειρασμούς του διαβόλου της ερήμου, κανείς δεν θα γι' αυτόν. Θέλουν ένα Χριστό που να τους κάνει τις πέτρες ψωμιά για να χορτάσουν όλοι. Πατήρ Ιουστίνος ο Πόποβιτς. Και να καταπλήξει τον κόσμο με θαύματα, η επιστήμη, γι' αυτό τους λένε, έλα προσκυνάτε την επιστήμη, προσκυνάτε την, αυτή η λέξη ειδική, αυτή η λέξη ειδική. Πόσοι ειδικοί δεν μπορούν να μας πούν ποιος έριξε το χώμα στα τέμπη. Ειδικό, εγώ. Καλά ρε Χριστιανέ μου. 1,5 χρόνο θα πάει σε λίγο, πόσο θα πάει. Δεν μπορείτε να μας πείτε τι έγινε εκείνη την ώρα, εκείνη την ημέρα. Ειδικοί, ειδικοί. Και μπορούσαν να σου απαντήσουν οι ειδικοί για τα εμβόλια. Όχι τα εμβόλια, την νόσο, δεν λέω τα εμβόλια, αυτό δεν μπορεί. Θέλουν ένα Χριστό που να κάνει τις πέτρες ψωμιά, να καταπλήξει τον κόσμο με θαύματα και να αναγκάσει τους ανθρώπους να υποταχθούν. Δεν προσμένουν πια οι άνθρωποι το Χριστό με αυτά. Προσμένουν τον Αντίχριστο. Το έχουν καταφέρει. Άμα ρωτήσεις στον δρόμο τι θέλει ο καθένας, θα σου πει λεφτά, φαγητό, να καλοπερνώ κτλ. Και άμα του πούνε το Χριστό, ο Χριστός ένας καλός άνθρωπος είναι. Την ετοιμάσανε την εικόνα του Αντιχρίστου και το 90% μην βλέπετε που λένε ότι πιστεύουνε. Σιγά, έρχονται και βαφτίζουν τα παιδιά, σιγά και τι έγινε, η βάπτισμα είναι αυτό. Γάμοι είναι αυτοί. Το ξέρει ο πάτερ εδώ, πικρενόμαστε και ψεξομολογήσει, τα ξέρει. Ο Χριστός θα μείνει μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, προσέξτε, για να καταλάβετε πού είναι ο Χριστός και να ξέρετε πού δεν είναι. Όπως είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ταπεινός, κρυμμένος, μακριά από εγιήνες εξουσίες, μακριά από ανέσεις και ένα χαρακτηριστικό, δεν αναγκάζει κανέναν. Όποιος λέει υποχρεωτικότητα είναι του διαβόλου, τέρμα. Αυτή τη λέξη να τη βγάλετε εσείς. Ποτένα, πουθενά δεν έχει ο Χριστός τη λέξη υποχρεωτικότητα. Πάντοτε θα είναι χωρίς να σε αναγκάζω. Δεν σε αναγκάζω κύριε μου. Εγώ δεν αναγκάζω κανέναν. Όστις θέλει ο πίρσο μου ελθύν, απαρνησά στο εαυτόν, θα τα ακούσετε, και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη. Ζητώ όμως ταπείνωση και αφάνεια και να μην τολμήσεις να περιμένεις από μένα τίποτα το γήινο. Αυτή είναι η Εκκλησία, αυτή είναι η πίστη. Γι' αυτό καμιά φορά όταν ερχόσαστε λένε, έχετε καταλάβει που μπήκατε, έπρεπε να είναι άδεια όλα. Άδεια, πρέπει να αδειάσουμε, να φύγουμε, να πετάξουμε και τα κλειδιά και να φύγουμε. Αφού εμείς περιμένουμε, ταπείνωση δεν έχουμε, αφάνεια δεν θέλουμε, και όλοι περιμένουμε κάτι να μας δώσει το οποίο να είναι γήινο. Λεφτά, κάτι να μας δώσει. Δεν τον θέλουν τον Χριστό για αρχηγό του μέλλοντος αιώνος, αλλά για αρχηγό του νυν αιώνος. Ακριβώς όπως κάνανε οι Εβραίοι που τον μεταβρώσανε. Τι θέλανε, να τον κάνουν βασιλιά.
Όταν τον είδαν τον Χριστό φτωχό, οι πατέρες ακούστε μία λέξη που λένε για τον Χριστό, να την κρατήσετε. Ταπεινό, πράο, ακούστε τη λέξη, ειρηνόχητο, τι ωραία λέξη. Η ειρήνη χυμένη, ρε. Δηλαδή, πώς πέφτει στο καλούπι κάτι και παίρνει τη μορφή. Ειρηνόχητος είναι ο Χριστός. Όταν βλέπουν τέτοιον Χριστό που του ζητά να εγκαταλείψουν τα επίγεια και χειροπιαστά για να μπορέσουν να είναι ελεύθεροι, καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι ο Χριστός δεν είναι αυτός ο Χριστός για αυτούς. Δεν μας κάνει. Γι' αυτό και οι Εβραίοι όταν το κατάλαβαν το σταύρωσαν. Γι' αυτό και όσοι από τους ανθρώπους δεν έχουν μεγάλη αγάπη και δεν έχουν μπει στο ταμείο τους να ενωθούν με το Πνεύμα του Άγιου στην καρδιά, δεν μπορούν να τον δεχτούν τον Χριστό. Λένε ότι τον δέχονται, αλλά πρακτικά αδυνατούν να τον δεχτούν. Και ζητάνε κάποιον άλλον, ο οποίος ετοιμάζεται και θα έρθει. Θα τους δώσει ψωμί στους ανθρώπους, υλικά αγαθά, σημεία και τέρατα και θα πέσουν όλοι στα πόδια του και θα κάνει ένα κράτος όλα τα έθνη, τις φυλές και τα βασίλεια. Και λέει, παιδεία, εσχάτη ώρα εστί και καθώς ακούσατε, ο Αντίχριστος έρχεται. Δεν σας το λέω εγώ, όπως σας το λένε μερικοί για να σου φοβήσουν, όχι, μακάρι να έρθει ο Αντίχριστος, γιατί θα έρθει ο Χριστός μετά αμέσως. Δεν σας το λέω έτσι, αλλά σας το λέω, διότι προτού τον Αντίχριστο θα υπάρχουν πολύ μικροί αντίχριστοι και ο φόβος είναι να μην είμαι εγώ ένας από αυτούς τους μικρούς αντιχριστούς που θα φέρουμε τον Αντίχριστο. Πάτε, έχω τι ώρα πάλι, 8.30 είναι, 9 παρα 20 πόσο είναι, 9 παρα 10, ένα, λίγο ακόμα. Συνδυαζόμαστε. Η εν Χριστώ ζωή για τους ανθρώπους πια είναι μια σειρά συναισθηματικών καταστάσεων και ηθικών πράξεων, ειδικά στη Δύση. Τι λένε, κάντε καλά, κάντε, α, Χριστέ, δάκρυ, περνάει ο Χριστός σταυρωμένος, κλείνει τα μάτια, κλαίνει, ω, κι άμα ήταν ο Χριστός και πέναγε κανονικά και δεν τον ήθελαν οι δυνάμεις, θα τον βρίζαν όλοι μαζί και θα τον μουντζώνανε, γιατί ο Χριστός είναι και στη Γάζα, είναι και στην Ουκρανία, είναι και στη Ρωσία, είναι και στη Συρία, είναι και στην Κίνα, οπουδήποτε ο Χριστός, οπουδήποτε ένας άνθρωπος ταλαιπωρείται για το πιστεύω του, για τη θεωρία του, για τη ζωή του, οπουδήποτε είναι και ο Χριστός εκεί. Γιατί ο Χριστός είναι πάντα με τον αδύνατο. Μην θεωρήσετε αυτή τη βλακεία ότι ο Χριστός είναι με το δυνατό, όπως λένε αυτοί. Ο Χριστός το χαρακτήρα, αυτό είπε, πού θα τον βρείτε, σας διάβασα προηγουμένως. Ταπεινό, πράο, ειρηνόχητο. Τι σχέση έχει αυτό με αυτό που βλέπετε γύρω στον κόσμο. Γρηγόριος Παλαμάς, θεωρία του Θεού, βίωμα παρουσίας του Χριστού και επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος, κατοίκησης της αληθείας μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Αυτό ήταν η βαθιά θεολογία της Εκκλησίας, αυτό ήθελε ο λαός, αυτό οι μονές, αυτό οι Άγιοι, αυτό είναι το ενάντιο κήραγμα στους Λατινόφρονες. Οι Λατινόφρονες λένε, προσέξτε το αυτό, δεν πειράζει λέει. Τα πιο πολλά μας ενώνουνε, λίγα μας χωρίζουνε. Για τα λίγα που μας χωρίζουνε, θα μείνουμε χωρισμένοι. Αγάπη, αγαπούλα. Είναι κτιστή ενέργεια του Θεού, αγάπη, αγάπη. Περάστε κοκκινοσκουφίτσα μου, να λέει τώρα ο πρωτόπαπας της Αθήνας. Περάστε κοκκινοσκουφίτσα μου. Α, μην πάτε από εκεί, θα σας ανοίξω το ιερό. Και τους ανοίγουν το ιερό και μπαίνουν οι κοκκινοσκουφίτσες από την πόρτα και μπαίνουν στο ιερό και προσκυνάνε οι κοκκινοσκουφίτσες. Αγάπη, αγαπούλα, αγάπη. Και όταν μια φορά τους κάλεσε ο Πάπας επί Χριστοδούλου και πήγε ένα, δύο, τρία φορτηγά με παπάδες, ήταν οι πρώτοι που πήγαν εκεί, λέει ο Πάπας, θα τους παρακολουθήσετε καλά να δείτε πώς συμπεριφέρονται. Εγώ τα ξέρω από πρώτο χέρι αυτό. Δεν θα σας πω το γιατί, γιατί θα τον κυνηγήσουν μετά. Και όταν περάσανε και είδανε το Δαβίδ του Μιχαήλ Αγγέλου, οι παπάδες, επειδή ο Δαβίδ όπως είναι ψηλά από κάτω είναι τα όργανα του, τα γεννητικά, φαίνονται του Δαβίδ. Και όλοι αρχίσαν και κοροϊδεύανε. Τι τους είχε πει ο Πάπας, ότι θα σας μιλάνε αγγλικά οι πατέρες που σας έχω βάλει δίπλα, γιατί δεν ξέρουν ελληνικά. Όσους είχαν δίπλα σε κάθε παπά,
ξέραν ελληνικά άπτεστα και τους καταλαβαίνανε τι λέγανε μεταξύ τους και τα έχουν γραμμένα στο Βατικανό τι είπε ο καθένας από αυτούς που πήγε όταν τους ταΐσανε και τους ποτίσανε και τι κοροϊδέψανε για το κάθε άγαλμα γυμνό που βλέπανε και πώς μιλάγανε και μεταξύ τους. Τι δουλειά έχεις, κύρα Μάρο, να πας εκεί πέρα. Την πάτησες πολύ άγρια. Το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό. Διότι έστειλε τα πράγματα σε κάποια πιο μεγάλη μαμά που έχουμε στον κόσμο, που ξέρετε που είναι, για να χτυπήσει το Χριστόδουλο, το έστειλε ο Πάπας αλλού. Αντιλαμβάνεστε, πού πας, κύριε μου. Άρα λοιπόν, αγάπη λέει, και αυτοί που λένε αγάπη, λέει ο Ντοστογεύσκη, είναι τόσο πονηροί και δύσκολοι, που δεν μπορεί να αγαπήσουν όχι τους διπλανούς τους, τους εαυτούς τους δεν αγαπάμε. Τους εαυτούς μας δεν αγαπάμε. Γιατί τι είπε, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Και πολλοί έρχονται και στον πατέρα και τι λένε, πώς να τους αγαπήσω αφού δεν αγαπώ τον εαυτόν μου. Πάλι πολλές φορές οι πνευματικοί τα βλέπουν αυτά. Μισεί τον εαυτό του. Πώς να αγαπήσει το παιδί του, πώς να αγαπήσει τη γυναίκα. Μισεί τον εαυτό του, μισεί ο άνθρωπος. Λοιπόν, ποιες αγάπες. Και πάμε τώρα στο ξεύτισμα. Πώς γίνεται το ξεύτισμα. Αυτοί έχουν ένα χαρακτηριστικό όλοι. Όλοι οι νεοεποχήτες, όλοι αυτοί που θέλουν οι ανθενωτικοί, όλοι αυτοί, κατηγορούν το μοναχισμό, κατηγορούν το Άγιο Φως. Βλέπετε τι κάνουν. Κατηγορούν στην τηλεόραση, συκοφαντούν, κλέβουν τις περιουσίες των μοναχών, παραβλέπουν τους κανόνες που απαγορεύουν τη συμπροσευχή, αδιαφορούν για τη γνώμη του λαού στην εκλογή των επισκόπων και ιερέων, βραχαίνουν τη λειτουργία. Αχ, κουραζόμαστε, κόψτε κάτι, κόψτε εκείνο, κόψτε τ' άλλο, κόψτε αυτό, ο λαός κόψτε το ένα και κόψτε τ' άλλο, για να μην κουράζεται ο κόσμος. Έχουνε αγάπη στο να μην κουράζεται ο κόσμος. Ναι, αλλά το κερί που είναι με παραφήνι και δεν είναι κερί πραγματικό και που η τιμή του είναι παραπάνω για να πάρεις την υπεραξία του κεριού να κάνεις κάτι άλλο, εκεί δεν κουράζεται ο κόσμος που του παίρνει τα λεφτά ψέματα. Το άλλο είναι θέμα να κουραστεί ο κόσμος επειδή θα κάνεις την ακολουθία σωστά. Να κάνεις την ακολουθία σωστά και ο κόσμος ξέρει τι θα πει. Όπως εγώ πάω στη δουλειά μου και δουλεύω 6 ώρες και ο παπάς είναι 6 ώρες στην εκκλησία, όπως ο πατήρ Ευμένιος και κάνει σήμερα συνέχεια προσευχή για μένα. Και ο κόσμος 1, 2, 5, 10, 15 θα το θυμάται αυτό, ότι ο παπάς προσεύχεται για μένα όπως εγώ πάω στη δουλειά μου. 6 ώρες θα προσεύχεται, 6 ώρα δεν έχει, και εγώ θα προσεύχομαι για τον λαό και το βλέπει ο λαός αυτός. Λοιπόν, και η λειτουργία να μην κουράζει. Δηλαδή, πάμε με τα γούστα ενός παρικμασμένου πλήθους γεμάτου σαρκολατρία. Και βασικά δεν πάμε μόνο με το πλήθος το παρικμασμένο. Πάμε με τον εαυτό μας τον παρικμασμένο που έχουμε γεμάτη, είμαστε σαρκολατρία. Εμείς έχουμε σαρκολατρία. Η Εκκλησία δεν επιδέχεται ποτέ την ένωση γιατί δεν διασπάστη ποτέ. Να το καταλάβουν όλοι. Σηκωθήκανε και φύγανε και η πόρτα είναι ανοιχτή και όποτε θέλουν να σώθουν. Όσοι αγαπούν τον Θεό, ας επιστρέψουν στην Εκκλησία, ας ταπεινωθούν για να μπορέσουν να μπουν. Σκύβεις λίγο και μπαίνεις. Ο διάβολος απαρχήν είναι ανθρωποκτόνος. Το τέλος θα βρει τον κόσμο, προσέξτε το αυτό, στο αποκορύφωμα της δόξης του, της ίσης στην κορυφή της Βαβέλ. Ενώ όταν έγινε η γλώσσα που μοιράστηκαν οι γλώσσες, η Βαβέλ ήταν στη μέση. Αυτή η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει την ώρα που η Βαβέλ θα έχει χτιστεί και θα είναι στην κορυφή και θα καθίσει το δαιμόνιο και θα πει τώρα τα έχω όλα, εκείνη την ώρα, στο Ζενίθ, εκείνη την ώρα που θα πει είμαι Θεός με τις δικές μου δυνάμεις, μακριά από τις άχτισες ενέργειες του Θεού, εγώ είμαι Θεός, εκείνη την ώρα θα γίνει το κακό για τον κόσμο, το καλό για όλους, γιατί θα έρθει ο Χριστός. Ο Βαλάμ το είπε, ο Ακίνδυνος τα έλεγε αυτά και ο Γρηγόριος ο Παλαμάς τους απάντησε με αυτά. Η νέα κυβωτός του Νόη, η Εκκλησία του Χριστού, πρέπει να καταλάβετε ότι η πραγματική Εκκλησία πλέει σε ένα τόπο με ναυάγια. Είδατε όταν είναι μια βάρκα και έχει ναυάγιο, 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 ναυάγιο. Όλα αυτά που βλέπετε, εκκλησίες και αυτά παρακλήσια, είναι ναυάγια. Η πραγματική Εκκλησία του Χριστού, στην οποία εμείς έχουμε τη χαρά να είμεθα, ταπεινά, με προβλήματα, με λάθη, είμαστε μέσα στην κυβωτό του Νόε. Είμαστε μέσα στην κυβωτό. Αυτή η Εκκλησία όμως να ξέρετε ότι πλέει σε έναν ωκεανό με ναυάγια. Χτυπάει από εδώ, χτυπάει από εκεί. Τη σπρώχνει από εδώ, τη σπρώχνει από εκεί. Αλλά αυτό το καράβι δεν το φτιάξε άνθρωπος, το φτιάξε ο ίδιος ο Χριστός.
Η ελευθερία δεν έγκειται στη καθέκα των πράξεις. Η ελευθερία σας η πνευματική δεν οφείλεται στις πράξεις του καθενός μας, αλλά σε όλη την κλίση και τη διάθεση του ανθρώπου, καταφατική ή αποφατική στο κάλεσμα του Θεού. Τι λέει με αυτό? Είναι μερικοί άνθρωποι που θεωρούν ότι την πνευματική ζωή την κάνουν λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες κάνουν τους Φαρισαίους όμως. Γιατί ο Φαρισαίος, όσο πιο Φαρισαίος είναι, τόσο πιο λεπτομέρης ήταν. Έτσι δεν είναι? Και τους γραμματείς, και τους κάνουν οι λεπτομέρειες να φαίνονται φίλοι του Θεού, ενώ δεν είναι φίλοι του Θεού. Τον ληστή στο Σταυρό τον κάνει καμιά λεπτομέρεια να φαίνεται ότι είναι φίλος του Θεού? Καμία. Την πόρνη που έπινε τα πόδια στο Χριστό τη Μεγάλη Τρίτη, είχε καμιά λεπτομέρεια που την κάνει να είναι φίλη του Χριστού? Όχι. Τον Σαούλ, τον Παύλο, είχε καμιά λεπτομέρεια μέχρι να φανερωθεί ο Χριστός που να φαίνεται ότι είναι φίλος του Χριστού? Όχι. Προσέξτε λοιπόν. Οι λεπτομέρειες απατούν. Η ελευθερία έγκειται στη γενική κατεύθυνση της ζωής. Δηλαδή, έλεγα κι εγώ μια φορά στον Άγιο Παΐσιο, άσε, πώς θα γίνει ρε γέροντα η κρίση? Δηλαδή, τι θα γίνει ακριβώς? Λέει, θα έρθουν οι αγγέλοι και θα παρεδιαβάλουν τον κόσμο όλο. Λέει, θα κάθεται ο Χριστός στο θρόνο. Πώς ήταν ο Χριστός? Όπως τον είδατε τη Μεγάλη Παρασκευή, δαρμένος, σξυλοκοπημένος, αλλά θα λάμπουν όλες οι πληγές. Ωραίο. Όλες οι πληγές θα λάμπουν. Δοξασμένος, λέει. Ο Σταυρός μπροστά. Και πώς θα κρίνουνε, πώς θα κρίνουνε? Θα περνάνε οι αγγέλοι όλοι και θα λένε, εσύ, πήγαινε, εσύ, πώς, με τα σουσούμια σου. Δηλαδή, θα βλέπει, μοιάζει λίγο με τον Χριστό, πήγαινε, μοιάζει λίγο με τον Χριστό, πήγαινε, μοιάζει λίγο με τον Χριστό. Δηλαδή, όπως όταν δεις ένα παιδί, έχεις κάνει παιδιά εσύ βρε, έτσι, εσύ που κρατάς την κάμερα, έχεις παιδιά, ναι. Όταν δουν το παιδί αυτού νου, θα λένε, μωρέ, σαν να μοιάζει με το, σαν να μοιάζει με αυτόν τον πατέρα. Δηλαδή, λίγο να μοιάζεις με τον Υιό του Θεού, λίγο, δεν θέλει τέλεια να είσαι, να του φέρνεις τα σουσούμια. Και το λέει προηγουμένως ο Άγιος, πάρα πολύ ωραία, ακούστε το, λοιπόν, ότι, το λέει, πού το βάλα, τέλος πάντων, λοιπόν, λέει, ακριβώς, ότι αυτό είναι το πράγμα, να μοιάζεις λίγο με τον Χριστό. Τι θα έκανα τη σελίδα, συγγνώμη. Προσέξτε τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, τώρα, ο δρόμος της γνώσεως. Ο δρόμος της γνώσεως, υπάρχουν δύο δρόμοι της γνώσεως, η δυτική και η ανατολική. Αυτά που σας είπα. Σεβόμαστε πάντα τη λογική οι χριστιανοί. Δεν αρνιέμε τη λογική και γι' αυτό δεν την παραβαίνω. Ποιος δεν σέβεται τη λογική και τη φύση? Ξέρετε ποιοι. Εμείς τη σεβόμαστε τη λογική και τη φύση. Δεν την παραβαίνουμε. Χρήσιμο στοιχείο είναι για την ανέχνευση η λογική του ψεύδους και της πλάνης. Δηλαδή χρειαζόμαστε τη λογική για να ανιχνεύσουμε πού είναι το ψεύδος και πού είναι η πλάνη. Αλλά δεν τη θεωρούμε ικανή και να είναι ίση με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Εάν δηλαδή δεν την έχουμε, αλλά έχουμε τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος που μέσα στην καρδιά μας λέει πού είναι η πλάνη, αυτή να αποδεχόμαστε. Αλλά και τη λογική, όποιος την έχει, τον σεβόμαστε. Γι' αυτό ο πατήρ Πορφύριος είχε χάρισμα από το Θεό πάρα πολύ κάποια στιγμή και σου έλεγε, πάτερ, αυτό που έκανες είναι λάθος και είναι έτσι και είναι έτσι και είναι έτσι και είναι έτσι. Ωραία. Αυτό είναι το ένα χάρισμα. Το δεύτερο χάρισμα ήταν, πήγαινες εσύ και με έβλεπε εμένα χοντρό και μου έλεγε, χοντρέ, τρως. Ναι, και προτού να έρθεις εδώ, έφαγες μια τυροπιτούλα. Λέω, καλέ. Πού το ξέρει αυτός ότι έφαγε εγώ τυρόπιτα? Και μου λέει, είδες που είσαι χαζός? Λέω, γιατί? Έχω δύο χαρίσματα, μου λέει. Ένα χάρισμα έχω που μου το δίνει ο Θεός και έχω και ένα άλλο χάρισμα που μου έχει δώσει ο Θεός από την πείρα που έχω από τους ανθρώπους να ξέρω πάρα πολλά πράγματα. Και ήδη στο μουστάκι έχεις εδώ πέρα ένα από μια τυροπιτούλα. Προσέξτε λοιπόν. Δύο χαρίσματα είναι. Είναι το χάρισμα της διακρίσεως που έχει ο γέροντας εκ της πείρας και είναι και το χάρισμα της διακρίσεως εξαιτίας του Αγίου Πνεύματος.
Το βλέπετε. Δεν έχουμε εμείς αντιπαλότητα με κανένα λογικό πράγμα και με τις επιστήμες. Δεν έχω καμία αντιπαλότητα. Σιγά, αυτοί κάνουν τη δουλειά τους και εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Όταν ένας ήταν ομοφυλόφιλος και δεν μπορούσε να του φύγει η αμαρτία, ήθελε να του φύγει αυτού. Δεν έχεις δικαίωμά του να του φύγει, ρε παιδί μου, σιγά. Αυτός πήγε στον πατέρ Ευμένιο, τον παρακάλεσε τον πατέρ Ευμένιο, του είπε ο πατέρ Ευμένιος, θα έρθουμε σπίτι σου. Πήγε σπίτι, του λέει, για να με ξαπλώσετε στο κρεβάτι. Ξάπλωσε στο κρεβάτι του ανθρώπου, του λέγαμε εμείς, καλέ, πού ξαπλώνεις εκεί, αυτοί οι δύο κοιμούνται μαζί στο κρεβάτι. Εμείς σε νοιάζει να μου λέει. Ξάπλωσε στο κρεβάτι, γοροχάλισε κιόλας, χρου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 
Αλλά ξάπλωσε το κρεβάτι. Μόλις φύγαμε, μετά από μια εβδομάδα έρχονται αυτοί, εξομολογούνται, βγάζουν τις σβέρες, τις πετάνε στην Παναγία πάνω στην Τίνο, προσκυνάνε την Παναγία, αφήνουν τις σβέρες εκεί, μετά γυρίζουν πάνω από εδώ, πάνω από εκεί κτλ. Κτλ. Δυστυχώς οι άνθρωποι κοιμηθήκανε, γιατί τότε δεν είχε βρει το φαρμακό μελέμφωμα και πεθάνανε, αλλά πεθάνανε αυτό που λέμε εμείς σαν μετανία. Καταλάβατε, πάτερ. Δηλαδή, υπάρχει άλλος τρόπος. Εσύ μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις, να τον πας σε ψυχολόγο, να μην τον πας και ο Θεός να τον λύνει με άλλο τρόπο το πράγμα. Και πώς θα το κάνει ο Θεός, αυτή είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Θα αρνηθούμε εμείς ότι υπάρχει η δυνατότητα, η παλαμική των ακτήσεων ενεργειών του Θεού. Αυτοί αυτό ζητάνε. Με τις άκτισες ενέργειες να μην έχουμε καμία σχέση. Προχωράμε. Οι γνώσεις είναι όρασης του Θεού και της δημιουργίας σε μια καρδιά καθαρισμένη από τη Θεία Χάρη. Από τις προσευχές του ανθρώπου. Γι' αυτό και είπε ο Χριστός, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Αυτοί θα δουν τον Θεό. Η ευσέβεια και η πίστη είναι μυστήρια. Γι' αυτό δίνουν καρπούς τους οποίους δεν τους δίνει γνώσεις. Μεταδίδονται από ένα δάσκαλο σε ένα λαδάσκαλο. Δηλαδή, εάν εγώ θέλω, γίνομαι παπάς. Προχθές έκανε έναν απλούτσικο άνθρωπο, πολύ απλό, πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ απλό. Έναν άγιο άνθρωπο, απλό. Σαν τον παπαευμένο, όταν γίνει αυτό. Τον έκαμε ένας δεσπότης, ο Βόλου, ο Άγιος Βόλου. Ο οποίος το θεωρούν ότι είναι άνθρωπος των γνώσεων κτλ. Τον είδε αυτόν κάπου και λέει: αυτός είναι χαριτωμένος άνθρωπος. Έλα, του λέει: εδώ ξέρεις τίποτα. Λέει: δεν ξέρω πολλά πράγματα. Έλα, του λέει: θα γίνεις παπάς. 60 χρονών. Θα σε κάνω παπά, του λέει. Σε κάνω παπά. Το χειροτονήσανε. Και το στείλανε σε έναν άλλο παπά και του είπανε: κάτσε εκεί τρεις μήνες να σε μάθει ο παπάς πώς είναι η παπαδική. Το καταλάβατε. Πώς γίνεται. Θα αποκτήσεις γέροντα. Δεν μπορείς να μπει στην εκκλησία. Άμα δεν έχεις πνευματικό πατέρα. Αυτό λέει εδώ πέρα. Ότι μεταδίδεται η πίστη από δάσκαλο σε μαθητή, από γονιό σε παιδί, από γέροντα σε υποτακτικό, από χριστιανό σε χριστιανόν. Εμείς πρέπει να βρούμε άνθρωπο πάσχοντα τα θεία και όχι μαθώντα τα θεία. Πρέπει να βρω έναν άνθρωπο που έχει πάθει για τα θεία, πάσχει για τα θεία, τάπαθε τα θεία πάνω του και όχι τα άκουσε ή τα διάβασε. Εγώ πρέπει να βρω Πορφύριο, Παΐσιο, Τιμόθεο, Εφραίν τον Κατενοτιώτη, Ιωσήφ τον Ησυχαστή και άλλους πατέρες που δεν λέμε τα ονόματά τους γιατί ζούνε, να βρούμε αυτούς που έχουν πάσχει τα θεία και αυτοί θα είναι ικανοί να με μάθουν και εμένα πώς να πάσχω τα θεία και όχι να μου τα μάθουν τα θεία όπως κάνουμε εμείς αυτή τη δουλειά. Περπατάς, λέει, διαπίστεως και όχι δια είδους. Η κατά Θεόν λύπη μετάνοια ισοτηρίαν. Αμεταμέλητον κατεργάζεται. Πρέπει λίγο να λυπηθείς, να στεναχωρηθείς. Δηλαδή πρέπει να έχεις λίγη οδύνη. Χωρίς οδύνη δεν γεννιάται η πνευματική ειδονή του Θεού. Και δια του κόσμου λύπη, αν λυπάσαι για πράγματα του κόσμου, θάνατον κατεργάζεσαι. Εάν χαίρεσαι για τον Θεό, χαράν κατεργάζεσαι. Και επειδή δεν μπορείς να τα καταφέρεις για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να πεθάνεις, θα έχεις και χαρά γιατί εργάζεται κατά του Θεού και λύπη γιατί εργάζεσαι κατά του διαβόλου και έχεις νίξει και είσαι μυγάς πνευματικός, μυγάς είσαι, και αυτό λέγεται χαρμολύπη. Κλαίω για τις αμαρτίες μου και χαίρομαι γιατί έχω τέτοιο Θεό που θα με συγχωρέσει. Να προχωρήσω παρακάτω, λίγο να σας αφήσω για να μην κανένας ορισμός, η Θεάνια Σοπά, να πάμε παρακάτω. Η φυσική γνώση, τότε ο Θεός κύβει. Αρχή πίστεως, αίσθηση καρδίας. Ποια είναι η αίσθηση της καρδίας? Ότι αυτό το μικρό το βιβλίο, το Ευαγγέλιο, η πρώτη αίσθηση του ανθρώπου που πλησιάζει πραγματικά στον Χριστό είναι το εξής. Του λες, πάρε και διάβασε το Ευαγγέλιο μια σελίδα την ημέρα. Γυρίζει και τι σου λέει? Πάτερ, αυτό το βιβλίο μιλάει
για την αλήθεια. Η πρώτη αίσθηση η πνευματική είναι ότι πρέπει να ξέρει. Σας βάζω καθρέφτες που λέει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς. Η πρώτη αίσθηση είναι ότι αυτό το μικρό βιβλίο, το τόσο δά, μιλάει για την αλήθεια. Και ότι μέσα στην Εκκλησία, με τους φτωχούς και πιστούς ανθρώπους, κατεβαίνει ο Θεός στη Θεία Λειτουργία και φέρνει δύο πράγματα. Τον φόβο που πέφτει πάνω στους ανθρώπους και αυτός ο φόβος φέρνει την ευχαριστία στο Θεό, γιατί ο Θεός υπάρχει και συγχωρεί εμένα. Αυτό φέρνει τα δάκρυα της μετανοίας. Μέχρι εκεί είναι το πρώτο σκαλιμίζει τα παραπάνω. Τα παραπάνω είναι δύσκολα και θέλουν πάρα πολύ δουλειά. Και τελειώνουμε. Δυτική Βαλαάμ. Ο παπισμός είναι παιδαγωγός. Εμίησε τους ανθρώπους τον ορθολογισμό των αρχαίων Ελλήνων και των Ρωμαίων. Ορθολογισμός είναι η ψυχή των αιρέσεων. Αίρεσης είναι η άρνηση της παραδοχής των υπερλόγων και προσπάθεια μετατροπής όλων των δογμάτων των υπερλόγων σε καταλόγο, να μπορέσεις να το καταλάβεις. Δεν καταλαβαίνετε, το αρνούνται το υπερλόγων και θέλουν να πάνε καταλόγων. Ορθολογισμός ίσον εγωισμός ίση, ίσον απομόνωση ίσον κοσμική δύναμη. Ο ορθολογισμός με την επιστήμη ζητάει την κοσμική δύναμη. Το καταλαβαίνετε, χριστιανοί μου. Γι' αυτό σε καταπιέζει. Αντί να ανεβάσει τον βάρβαρο προς την βασιλεία των ουρανών, τι κάνει? Μειώνει το Ευαγγέλιο στο βάρβαρο. Το καταλάβατε τι κάνει? Σου λέει, δεν μπορώ να σε ανεβάσω, να σε πάω στο 10. Δεν πειράζει. Το 10 θα σου το πω ότι είναι 10 στο 5. Αυτή είναι η είδηση. Αυτό είναι. Αυτή είναι η θεολογία της. Είναι φοβερό αυτό. Τους αγαπάμε. Προσευχόμαστε. Εγώ τους έβλεπα προχθές που πηγαίνανε εκεί πέρα να βαφτιστούν, γονατίζανε και τους έλεγε. Εγώ σε βαφτίζω, το είπε ο Πάπας εχθές. Εγώ σε βαφτίζω στο όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Και έχει ένα πράγμα έτσι, είχε ένα φτιάρι και του ρίχνει λίγο νεράκι στο κεφάλι και αυτός έφυγε. Βρε αφού λες τη λέξη βαπτίζω, άλλαξε την. Και τι λέει, εγώ σε βαπτίζω. Τι φωνάζουμε εμείς, τι λέμε? Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού. Βαπτίζεται. Δεν λέει εγώ σε βαπτίζω. Ποιος είμαι εγώ, βρε? Ποιος είμαι εγώ? Βλέπετε, σε δύο λεπτά βλέπεις μέσα σε ένα μυστήριο πώς έχει γίνει ολόκληρη αλλαγή. Αυτά είναι δύσκολα να ενωθούμε. Μακάρι να γινότανε και να ενωνόμασταν όλοι στην ορθή πίστη, όχι αυτό, αλλά δεν είναι δύσκολο. Αλλά δεν είναι κακό να προσευχόμαστε και στην Εκκλησία που προσεύχουμε υπέρ της των πάντων ενώσεως, θα προσευχόμαστε. Και δεν είναι κακό να εργαζόμαστε για την ένωση, αλλά βάσει αυτών των προϋποθέσεων που έχουμε πει τώρα εδώ πέρα. Αντί, λοιπόν, φως. Φως. Υπάρχουν μερικοί από εμάς χριστιανοί θεούσοι, κάτι καθηγητές πανεπιστημίου, κάτι αυτοί, κάτι σαν τον Τζόρδα, κάτι τέτοιοι κακόμεροι, οι οποίοι λένε και η επιστήμη παραδέχεται την ύπαρξη του Θεού. Μπούρδες. Δεν πάνε να έρθουν όλοι οι επιστήμονες σε μένα να μου πούνε την ύπαρξη του Θεού, δεν με νοιάζει. Εγώ, άμα πάω στον Γέροντα Πορφύριο και του πω, Γέροντα, υπάρχει Θεός, και μου πει, ναι, με έπεισε τέρμα. Έτσι πειθόμαστε εμείς. Εγώ πήγα στον Παπα Εφραίμ του Κατουνακιώτη, έκανα χιλιόμετρα το χιλιόμετρο με τα ποδάρια μου. Πόσες φορές έπεσα στον κρεμό? Μια φορά ήταν μια οχιά και ήμουν στον δρόμο και ήταν η οχιά, ερχόταν και ήμουν στον δρόμο. Θα με τσίμπαγε. Και ανοίγω τα πόδια μου, κάθομαι έτσι να περάσει η οχιά από κάτω. Και τη λέω, γεια σου, οχίτσα, πήγαινε, οχίτσα, πήγαινε, οχίτσα. Πέρασε η οχιά από κάτω, καταλάβατε πώς θα τραβήξαμε. Και μόλις πήγαινα στον Αγίοντα τον Εφραίμ του Κατουνακιώτη και τον έβλεπα και μου δίνει ένα σκαμπιλάκι, τάπο γι' αυτό. Καλώ το Βαγγέλη μου λέει, γιατί μιλάει έτσι αυτό, καμίνουν τα χερούκλα, κάτι χερούκλα. Καλώς το Βαγγέλη μου, λέει, τι μπαίνει, ρε, τι κάνεις, ρε, μια γερμανίτικα. Καλά, μόλις τον έβλεπα, έλεγα, ρε παιδιά, είδα τον Αβραάμ, με πιστοποιεί. Και όταν ερώτησα τον πατέρα Τιμόθεο, τον Τζανί, Γέροντα, υπάρχει Ανάσταση νεκρών? Άμα μου το βεβαιώσεις εσύ, εγώ θα το πιστέψω. Και μου λέει, όταν θα πεθάνω θα στο βεβαιώσω. Και του λέω, πώς θα γίνω? Όταν πήγα στην κηδεία και τον είχαν σκεπασμένο με τον αέρα το βράδυ, λοιπόν, και είπανε, αφού ήρθε ο Βαγγέλης, να τον ξεσκεπάσουμε, να τον δω. Όταν τον ξεσκεπάσανε και είδα το σώμα του αυτό, πώς ήταν και πώς είχε μια χάρη το φως του προσώπου του και όλο το σώμα του, ακούω μέσα μου και μου λέει, σε βεβαιώνω τώρα ότι υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Το ξεχνάς, αλλά σου γίνεται έστω μία φορά τη ζωή σου.
Σε βεβαιώνω. Και να βγεις να το πεις, να το κηρύξεις, σε βεβαιώνει με κάποιο τρόπο. Στο κάνει τη βεβαίωση. Λοιπόν, η γνώση χρειάζεται αγώνες ολοκλήρου ζωής. Η καθαρότητα της καρδιάς είναι έλαμψη του Αγίου Πνεύματος. Όστις αγαπά το λόγο μου να τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτόν πίσω μέλ. Η σωτηρία, να ξέρετε κάτι και να το καταλάβετε, δεν σας δίδεται ως αμοιβή για τα καλά που κάνατε, όπως λένε στη Δύση. Δεν σου δίνεται σαν αμοιβή η σωτηρία για τα καλά που έκανες. Ό,τι καλό να κάνεις είναι σαν, το λέει, σαν, από πώς το λέει, να μην πω, να μην την πω τη λέξη, γιατί θα με κυνηγάνε σεξιστικά οι γυναίκες. Όχι, λοιπόν, σαν ράκος αποκαθημένης, έτσι το λέει το Ευαγγέλιο. Ό,τι καλό και να κάνει ο άνθρωπος, η πίστη να δώσει στο Θεό, η έργα δεν παίρνει αμοιβή ή δεν τιμωρείσαι γι' αυτά. Δεν τιμωρεί ο Θεός, προσέξτε, παιδεύει για να εξυψώσει τον άνθρωπο. Δεν σε τιμωρεί, σου τραβάει τα αυτή να σε εκπαιδεύσει για να σε εξυψώσει. Η γέννα δεν είναι τόπος τιμωρίας του Θεού, λέει ο Γρηγόριος ο Παλαμάς. Είναι τόπος αυτοεξορίας του ανθρώπου. Μόνος σου πας. Η γέννα, στη γέννα. Πας μόνος σου. Εγώ το μόνο που ξέρω να κάνω, να σε φυλάω, να σε κάνω μάτια μάτια. Που είσαι μανάρι, με λέω ψυχούλα μου καλή. Εγώ θέλω να σε αγαπήσω. Θέλω να έχουμε μονή, να πίσω με μονή. Και σου χτυπάω την πόρτα και ειδού κρύο. Κρούω. Άνοιξε μου, ρε. Άνοιξε μου. Ειδού κρύο. Κρούω. Χτυπάω. Και δεν ανοίγει. Πόσα χρόνια. 105 χρόνων δεν ανοίγει και την 105η μέρα που πεθαίνει, προτού να πεθάνει λίγο από την ώρα που ο εγκέφαλος κάνει βιουμ, 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 βιουμ. Λες μέσα σου, δεν ανοίγω, μπας και έχω κάνει λάθος. Είναι τόσο ελεήμων που ψάχνει να βρει από πού να μπει. Μη φοβόσαστε. Μείνετε στην εκκλησία. Δεν μπορείτε να είστε μέσα. Δεν πειράζει. Ας είσαστε, γι' αυτό έλεγε ο καημένος ο Σεραφείμ Αρχιεπίσκοπος, και οι χριστιανοί της Μεγάλης Παρασκευής καλή είναι, δεν πειράζει, και αυτοί οι χριστιανοί καλή είναι. Δεν φύγει από την εκκλησία, μακριά όπως πάει, να είστε κοντά, να το βλέπετε το καράβι αυτό, πώς πηγαίνει και να είστε από κοντά. Έχει ο Θεός, θα βρει τον τρόπο. Τα έργα και οι πίστης και οι αιρετές και οι πόνοι είναι εκείνα που ανοίγουν την πόρτα της καρδιάς μας στον Κύριο, αλλά δεν σε σώζουν αυτά. Το μόνο που σε σώζουν είναι οι άχτιστες ενέργειες. Η χάρη του Θεού και η όραση που, να ξέρετε, αξιώνονται όλες οι καθαρές καρδιές κατά το μέτρο της καθαρότητάς τους να τις δουν προτού να πεθάνουν. Δεν θα υπάρξει άνθρωπος που έχει κάνει τον ελάχιστο αγώνα που θα φύγει από τη ζωή χωρίς να έχει μια εσωτερική παρηγορία από τις άχτιστες ενέργειες του Θεού. Εγώ είχα μια γαριά θεία η οποία ήταν πολύ καλή, παντρεύτηκε, πήρε έναν παπά. Έκαμε ένα παιδί και όταν έγινε η ασιατική γρίπη, τις πέθαναν την ίδια μέρα και ο παπάς και το παιδί. Τους έθαψε. Τη λέγανε Χρυσαυγή τη γριά. Η Χρυσαυγή από τότε λοιπόν είχε ένα μικρό σπιτάκι, έπαιρνε μια συνταξούλα από τον άντρα της και κάθε χρόνο έκαμε το εξής. Ερχόταν σε μένα, σε τον πατέρα μου, και έμενε τρεις μήνες το χειμώνα για να έχει ζεστασιά. Τρεις μήνες την είχε εκεί ο πατέρας μου, την περιποιόταν. Αυτή είχε κομποσκίνη, 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 κομποσκίνη. Μας μάθανε κομποσκίνη και μετά τι έκανε. Έπλεκε, ξέρετε, είχε πάρει αυτό και έπλεκε, έπλεκε, έπλεκε. Έπλεκε. Και σε κάθε κόμπο λέει: Κύριε Σου Χριστελεϊσόμη, Κύριε Σου Χριστελεϊσόμη. Δεν την άκουσα να κοτσομπολεύει, δεν την άκουσα τίποτα. Κύριε Σου Χριστελεϊσόμη, κομποσκίνη, Κύριε Σου Χριστελεϊσόμη, τη βλέπαμε, διαβάζαμε και καθόταν εκεί. Ξέρεις τι σημαίνει ο άνθρωπος την ώρα που διαβάζεις να κάθεται άλλος άνθρωπος δίπλα σου και να μην θεωρείς ότι υπάρχει εκεί. Δεν υπήρχε εκεί. Ενώ υπήρχε εκεί, πάτερ, ήταν εκεί η γριά αυτή. Αυτή λοιπόν μετά τι έκανε, ζητιάνευε συνέχεια και έφτιαχνε. Τότε είχε βρεθεί το σώμα του Αγίου Γεωργίου του Φουστανέλα, ξέρετε, αυτού που είναι πάνω στα Γιάννενα. Ζητιάνεψε, έφτιαξε τα Ευαγγέλια. Μα πας εκεί, τα έχουν ακόμα τα Ευαγγέλια. Έκανε ό,τι καλό μπορούσε κτλ. Και όταν πέρασα στην ιατρική, μου λέει: Θα σου κάνω ένα δώρο. Είχε ζητιανέψει να μου φτιάξει μια καδένα. Τότε αυτές τις καδένες που φοράγανε εδώ πέρα και γράφανε Ευαγγέλια, ξέρετε. Αυτή η κακομοίρα, αυτό νόμιζε. Ευτυχώς που δεν μου την έκανε δώρο, Θεός χωρέστηκε. Λοιπόν, και όταν πέρασα στην ιατρική, μου λέει: Και τη λέω, γιαγιά τη λέω, πώς άκουσε, μου λέει, να ξέρει. Εάν αρρωστήσω, τρεις μέρες θα είμαι άρρωστη. Την τρίτη μέρα θα φύγω από τη ζωή. Αν ακούσεις ότι είμαι άρρωστη, όπου να μάθεις, θα έρθεις να μου είσαι δίπλα. Θέλω να είσαι κοντά μου. Της λέω, γιατί, ποιος σου το έπεσε να λέω ότι θα πεθάνεις σε τρεις μέρες. Ένα βράδυ που έκανα προσευχή, μου λέει, ανοίγει η πόρτα του σπιτιού της, είχε σπίτι που είναι αυτό. Να, αυτό εδώ ήταν.
ανοίγει η πόρτα μου, λέει, και παρουσιάζεται ο Χριστός. Είχε την Παναγία, όλους τους Αγίους. Όπα, Άγιοι, μου λέει, εγνώρισα, μου λέει, τον Παντελεήμονα, τον αγαπούς. Τον Άγιο Κωνσταντίνο, την Αγία Ελένη, τους είδα, μου λέει, όλους. Και λέει ο Χριστός, με φωνάζεις, ρε Χρυσαυγή, λέει, να ήρθα, τι θέλεις. Δεν θέλω τίποτα, του λέει, Κύριε, επειδή δεν έχω κανέναν, Κύριε. Α, ο Χριστός, λέει, είχε και μια αρμαθιά κλειδιά. Το ρωτάει, τι τα θέλεις τα κλειδιά αυτά, Χριστέ μου. Λέει, επειδή έχω πολλά σπιτάκια, έχω τα κλειδάκια. Τι λέει, στη βασιλεία μου πολλές μονές, εσύ. Ωραία τη το πέρα. Απλά. Του λέει αυτή, Κύριε, του λέει, εγώ θέλω το εξής, επειδή δεν έχω κανέναν, να αρρωστήσω τρεις μέρες για να εξομολογηθώ, να μου συγχωρεθούν οι αμαρτίες μου, να κοινωνήσω, αλλά θέλω και μια χάρη, Κύριε, να κανονίσεις, θέλω ένα δεσπότη να με διαβάσει όμως θα πεθάνω, γιατί θα μου διαβάσει μια ευχή για να έρθω πιο γρήγορα σε σένα. Άκου τι του είπε του Χριστού τώρα. Καλά της λέω όταν μου το είπε, τίποτα άλλο δεν είχες πιο ουσιαστικό να του πεις, να σου βγάλει κανένα μπαρά, τίποτα. Και πάει να φύγει. Και του λέω, Κύριε, του λέει, γιατί επισκέφτηκες εμένα. Γριάδρε, που δεν ήξερε τίποτα. Γι' αυτό δεν θα ο άνθρωπος που ασκεί την προσευχή δεν θα πεθάνει χωρίς παρηγορία. Της λέει ο Χριστός, γιατί της λέει, είσαι ολομόναχη και ένα ποντίκι έχει πέσει μέσα στο λαδερό σου εδώ και 3 χρόνια και εσύ προσθέτεις λάδι, από αυτό μανάβεις το κατήλι και από αυτό το λάδι τρως και στη σαλάτα. Γιατί δεν έχεις κανέναν. Και εγώ όταν κάποιος δεν έχει κανέναν, τον επισκέπτομαι και τον παρηγορώ ο ίδιος. Αυτό ήταν. Αρρωσταίνησε 3 μέρες. Πριν μετά από και εδώ αρρώσει. Την πρώτη μέρα πάω και βλέπω ήταν βαριά. Τη δεύτερη βαριά τους λέω να την εξομολογήσουμε, να κοινωνήσει, θα πεθάνει. Σιγά μου λέει θα πεθάνει, οι γιατροί λένε θα πάει καλά. Είναι εγκεφαλικό, βρε θα πεθάνει. Μου το είπε θα πεθάνει. Και εσύ που το ξέρει, θα πεθάνει αύριο. Σαββάτο ήταν. Και πραγματικά την εξομολογήσανε, κοινώνησε. Πάει βέβαια η δικιά μου η χρυσή καδένα, χάθηκε. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε και κανένα αστείο, εκκινήθη παρακαλώ. Πότε την κυδεύσανε, Κυριακή. Προσέξτε. Την πάνε στον Ελευσίνα, στον ναό, στον Προάγιο Γιώργο. Την πάνε στην Ελευσίνα και τη βάζουν τη γριά μέσα. Είχε λειτουργήσει το πρωί ένας δεσπότης και είχε πάει να πιει καφέ για να φύγει. Και εκεί που πάει να φύγει ο δεσπότης, λέει, το είδε το λείψανο, τι χάρη είχε που μπήκε μέσα. Και λέει ο δεσπότης, λεφτά δεν είχε γριά να πληρώσει το δεσπότη, να τη κάνει το τέτοιο. Και λέει ο δεσπότης, ποια είναι αυτή. Αυτή λέει είναι μια καλή ψυχή, μια ελεήμο ψυχή κτλ. Λέει, θα γυρίσω να τη κάνω την κηδεία. Τη τα έκανε όλα όπως μου τα είχε πει. Τη τα έκανε. Άρα βλέπετε τι συμβαίνει στη ζωή μας. Όλοι σιγά σιγά αποκτούμε εμπειρίες πνευματικές. Αυτή είναι η Εκκλησία, η εμπειρία κατά Χριστόν. Και αυτή είναι η διαφορά με τη Δύση που είναι λογική κατά τους ανθρώπους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας, πέρασε η ώρα πολύ, αλλά ήταν το θέμα τόσο δύσκολο και πολύ βασικό και καταλαβαίνετε γιατί πάντοτε έχουμε αυτές τις αρχές του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Δεν θα χαιρετηθούμε γιατί πέρασε η ώρα, πάτε στο καλό, για αύριο έχω άλλο ταξίδι να πάω αλλού. Την ευχή σας, ευλογείτε. Εύχεστε Πάτερ Βάγγελε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι παλαμάκια, δεν χτυπάνε στην Εκκλησία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία την απόψινή. Όταν κάνετε λειτουργίες και προσευχή, θα θυμάστε και εμάς εδώ στην Άγιο Θωμά, που τον ξέρετε βέβαια. Βέβαια. Γείτονας είστε και θα περιμένουμε και άλλη φορά. Θα σας πω και κάτι άλλο, μην το κλείσατε. Θέλω να πω κάτι πάρα πολύ καλό. Ο δεσπότης ο Κηφισίας μου έχει το ελεύθερο να λειτουργώ, να ομιλώ, να υπερασπίζομαι τον πατέρα Αντώνιο. Με αγαπάει και με συντρέχει. Θέλω να το ξέρετε αυτό και επίσης ο ίδιος ο επίσκοπος μου έδωσε και την ευλογία να έρθω εδώ να ομιλήσω. Γι' αυτό εγώ όταν μνημονεύω δεν λέω υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Κυρίλου, αλλά τι λέω, υπέρ του Πατρός, γιατί την έχει αποδείξει την πατρότητά του σε μένα, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Κυρίλου και θέλω να μεταφερθούν οι ευχαριστίες μου προς το Σεβασμιότατο. Ευχαριστώ πολύ. Ο πατήρας Βαγγέλης ανήκει στο Καμερούν, στην Ιερά Μητρόπολη Καμερούν,
Και εκεί ο επίσκοπος, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός και είναι άριστος, είναι και εκείνος πατριώτης μας. Ναι, είναι μεγαλύτης. Μεγαλύτης. Και έχω να πω και κάτι άλλο, επειδή εγώ θα πάω στο Καμερούν πιο μετά. Παρακαλώ πάρα πολύ τους καλούς χριστιανούς που βλέπουν εκεί από κάτω κάτι λογαριασμούς για το Καμερούν, να μην πάω και να μην έχω τίποτα, γιατί δεν παίρνω λεφτό ίδιο στα χέρια. Όποιος έχει μια ευκαιρία, 5 ευρώ, 4 ευρώ, σιγά σιγά κάτω από τους λογαριασμούς που ανατίθενται πάντοτε, ας ρίχνει κάτι για την Αφρική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρετε. Ας μιλήσει για το Καμερούν και την Ιεραποστολή εκεί. Άλλη φορά, ευχαριστώ. Πάρτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.